5 και 5 στο κόκκινο. Χαίρετε σας, κυρίες και κύριοι, και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε κάθε βράδυ μαζί. Έγινε ένα σταθερό ραντεβού αυτό. Νομίζω ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα μου λείψει εμένα τουλάχιστον. Ελπίζω να σας λείψει και σε εσάς. Θα βρούμε τρόπους επικοινωνίας βεβαίως, έτσι κι αλλιώς. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Είναι πρωτομαγιά, είναι η εργατική πρωτομαγιά. Είναι η πρωτομαγιά της Θεσσαλονίκης, είναι η πρωτομαγιά του Σικάγου, καταρχήν. Είναι η πρωτομαγιά της Κεσαριανής και της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών. Είναι οι πρωτομαγιές που έχουν ποτίσει με αίμα οι εργάτες και οι συμμάχοι της. Είναι η εργατική τάξη της εθνικής ανεξαρτησίας, είναι η εργατική τάξη των εργατικών δικαιωμάτων και είναι η εργατική πρωτομαγιά των ονείρων. Είναι και ο εφιάλτης η εργατική πρωτομαγιά,
για τα απολυταρχικά καθεστώτα, για τα καθεστώτα και τις απόψεις που κρύβουν αυτό που λέμε να μπορούν να ζουν από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι αυτό ακριβώς που εμείς θέλουμε και υπηρετούμε μέσα από τις βιβλιοθήκες μας. Τις μαρξιστικές βιβλιοθήκες μας. Να σταματήσει να υπάρχει μια κοινωνία που θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό καθορίζει την αριστερά. Αυτό ουσιαστικά διαφοροποιεί την αριστερά από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ο στόχος. Και ο στόχος και το όνειρο για μας είναι ακριβώς αυτός. Αυτό το όνειρο του σοσιαλισμού, όπου οι άνθρωποι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να χτίζουν τα όνειρά τους σε μια νέα λογική για το καλό όλων, όπου δεν θα υπάρχουν αποκλεισμένοι, όπου δεν θα υπάρχει φτώχεια, όπου δεν θα υπάρχει αυτό που έλεγα και πριν, εκμετάλλευση. Ο στόχος αυτός είναι μακρινός. Είναι όμως. Θα μου πει κάποιος, αυτός ο στόχος που λες είναι ονειρικός. Ναι, αλλά με το όνειρο ζούμε και αυτό προσπαθούμε να φτάσουμε και να πιάσουμε. Και όταν κάνουμε ένα βήμα, βάζουμε άλλους στόχους για να πάμε ακόμα πιο πέρα-πέρα. Αυτή είναι η ομορφιά της δικιάς μας αντίληψης, αυτή είναι η ομορφιά της αριστεράς. Της μαχόμενης, της ριζοσπαστικής, της ανοιχτής αριστεράς, η οποία ξέρει και μπορεί να συγκρούεται ακόμα και με τον εαυτό της. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι για το χώρο μας, γι' αυτό είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας, γι' αυτό είμαστε περήφανοι για τους ήρωές μας. Και σε καμία περίπτωση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένας άλλος φορέας, κόμμα δεν μπορεί να μονοπολίσει και να πει αυτό είναι δικό μου. Αυτό και όλα αυτά είναι δικά μας. Και ο καθένας μέσα από το μετερίζει του, από την οπτική του και από τη δράση του παίρνει αυτό που τον αλογεί και το τιμά καταρχήν. Σήμερα, εργατική πρωτομαγιά, αυτής της ξεχωριστής εργατικής πρωτομαγιάς, δεν μπορεί να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση τα εργατικά δικαιώματα να μπουν σε καραντίνα και φυσικά το όνειρο το δικό μας να θαυτεί επειδή δει μια νέα τάξη πραγμάτων έρχεται πιο γρήγορα από τις εξελίξεις της πανδημίας. Τους βολεύει. Αυτό το πράγμα είχαν στο μυαλό τους. Όχι μόνο οι καπιταλιστές των Αθηνών, αλλά και των Βρυξελών και της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον και της Μόσχας. Αυτό είχαν στο μυαλό τους. Σαν βάση δεδομένων για τη νέα εποχή. Τους φέρνει ο κορονοϊός, τους φέρνει αυτή η πανδημία πιο κοντά στο στόχο. Δεν στεναχωριούνται αυτοί. Ούτε εμείς. Διότι είναι μάχη, είναι μάχη ιδεολογική, είναι μάχη ταξική και είναι μάχη και συμμαχιών. Σε αυτές τις μάχες λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η αριστερά οφείλει να πρωταγωνιστεί και σε καμία περίπτωση, σε δικιά μου τουλάχιστον αντίληψη, δεν είναι να μονοπολίσει ή να παίξει αυτό το ρόλο που θα λέγαμε του απόλυτου άρχοντα του παιχνιδιού. Όχι. Να είναι πρωταγωνίστρια, να είναι πρωταγωνίστρια της διεύρυνσης και η πρωταγωνίστρια της ζύμωσης και η πρωταγωνίστρια της δύναμης αυτής η οποία ακούει, συνθέτει, προχωράει. Πρωτοπορία είναι η αριστερά. Πρωτοπορία είναι η εργατική πρωτομαγιά, πρωτοπορία είναι τα αιτήματά μας και τα συνθήματά μας στις νέες εποχές. Τι εννοώ, για να μην σας κουράσω. Εννοώ ότι δεν μπορεί η αριστερά να μην δει τώρα, χθες να το δει, το τι θα συμβεί με την τεχνητή νοημοσύνη, τι θα γίνει με τα ρομπότ. Τι θα γίνει με αυτό που λέμε, ποιος θα ελέγχει τους σέρβερς, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που θα δουλεύουν με τους σέρβερς και τι θα γίνει με τους ανθρώπους που θα είναι έξω από τους σέρβερς, έξω από το σύστημα. Πώς ακριβώς θα διαμορφώσουμε τις συνθήκες υπέρ των εργαζομένων και της υγείας αυτών σε ό,τι αφορά σε αυτό που πάνε να φέρουν έτσι θελικά εργασία εξ αποστάσεως. Είναι μοντερνιά. Ναι, αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα τα δούμε ως ένα βαθμό και σήμερα, που αυτό το σύγχρονο μοντέρνο μπορεί να είναι προς όφελος των εργαζομένων και όχι μόνο προς όφελος του κεφαλαίου. Πάντα όμως θα μου πεις, δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να γίνουν, υπάρχει μία σύγκρουση. Ναι, γι' αυτό υπάρχουν και τα πολιτικά κόμματα, τα οποία κόμματα εξυπηρετούν τι τάξεις. Οι συνθέσεις είναι κομμάτι της δημοκρατίας και οι συγκρούσεις είναι κομμάτι της δημοκρατίας. Υπάρχουν θέματα που μπαίνουν στο κάδρο μας και μπαίνουν σε πρώτο χρόνο και ενδεχομένως να έχουμε καθυστερήσει κιόλας, όπως σας έλεγα, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις εργασίας. Τι συμβάσεις εργασίας θα έχουμε ή θα θέλανε αυτοί να έχουμε, δεν θα έχουμε, αν κάποιος δουλεύει από το σπίτι. Πώς θα αμείβεται, πώς θα προστατεύεται. Τι θα γίνει ακριβώς με τους ανθρώπους οι οποίοι θα ζουν και θα εργάζονται στο σπίτι τους και ουσιαστικά
θα υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα σε αυτό που λέμε οικογενειακή ειρήνη. Πόσο θα πάει το μεροκάμα του? Ποιος θα ορίζει το μεροκάμα του? Σήμερα, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάζουμε ένα ζήτημα να κατακτήσουμε αυτό που λέμε τη βάση ενός κατώτατου μισθού. Τη βάση. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλο, κάπου δεν υπάρχει πουθενά. Και εδώ βεβαίως είναι να γελάς. Εδώ 533, εκεί 330, εδώ 1200. Κάπου πρέπει να έχει μια βάση. Δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, για τους καπιταλιστές, για το κεφάλαιο, για να γίνω πιο ακριβής, να υπάρχουν ίδιοι κανόνες στην Ευρωζώνη και για τους εργαζόμενους να υπάρχουν ετεροβαρείς, ανάλογα λέει, με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Από πού και σπου. Ίσες ευκαιρίες για όλους. Ονειρικό. Ονειρικό. Να το παλέψουμε, να το βάλουμε και να συμμαχήσουμε. Τι θα γίνει και για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι θα γίνει με το θέμα της ενοικιαζόμενης εργασίας? Τι θα γίνει με ποια δύο ζητήματα που πλήττουν την εργατική τάξη του εργαζόμενου σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και στη χώρα? Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δώσει εξετάσεις, είχε δώσει και στο παρελθόν, κάποιοι δεν τις κατάλαβαν ακριβώς. Τις έδωσε από τον Ιούνιο όταν ήρθε το πρώτο νομοσχέδιο Βούλτσα. Και συνεχίζεται σήμερα ο ίδιος αυτός σε αυτό το ίδιο στυλ και μοντέλο. Θα το δούμε, θα συγκρουστούμε, θα οργανωθούμε ακόμα καλύτερα. Και εδώ πρέπει να βάλουμε και ένα ζήτημα που έχει αξία για μένα τουλάχιστον, είναι πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν τα συνδικάτα στην νέα εποχή. Δεν μπορεί να πάμε με αυτό το χτες. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούμε μια λογική της ΓΕΣΕ, γραφειοκρατών δηλαδή ουσιαστικά της εργασίας και συνεργούς μιας πολιτικής που εκφράζει άλλους, υπηρετεί άλλους και όχι την εργατική τάξη και η συμμετοχή. Εντάξει, αυτά είναι και θέματα των εργαζομένων να τα δουν. Εγώ όμως μπορώ να πω ως πολίτης και ως ευρωβουλευτής και ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, απλό μέρος της οργάνωσής μου, ότι όπου δεν υπάρχουν σωματεία, να δημιουργήσουμε σωματεία. Όπου υπάρχουν σωματεία τα οποία έχουν πάρει, κατά τη γνώμη μας, λάθος δρόμο, να μπούμε στα σωματεία και να αλλάξουμε τις ισορροπίες. Δεν μπορεί εξ αποστάσεως να κρίνουμε και εξ αποστάσεως να σχολιάζουμε. Δεν είναι σχολιαστής ο αριστερός. Είναι πρωταγωνιστής. Σήμερα ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε στο Πέραμα. Ήταν μια πολύ ουσιαστική συμβολική κίνηση και έκανε δηλώσει στο Πέραμα, το οποίο έχει χτυπηθεί η εργατική τάξη, έχει χτυπηθεί από τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, ή το Πέραμα το οποίο κρατάει δυναμικά, διότι μέσα στα σχολιά δίνεται μάχη αντιρατσιστική, μάχη των εργαζομένων, της εκπαίδευσης μαζί με τα παιδιά, της κοινωνίας που είναι στα φτωχά λαϊκά στρώματα, αλλά έχει τεράστια υπερηφάνεια και δίνει πραγματικά αυτό που λέμε την άλλη εικόνα από αυτή που θέλουν να δώσουν οι μεγιστάνες ενημέρωσης. Εκεί πήγε ο Αλέξης Τσίπρας, να πάμε και εμείς εκεί να δούμε τι έγινε το πρωί. Δημάρχε, νομίζω ότι η κρίση αυτή έχει αναδείξει και μια σειρά από πτυχές που ενδεχομένως να μας είναι χρήσιμες για να δημιουργήσουμε τους όρους μιας διαφορετικής αντιμετώπισης του δημόσιου χώρου συνολικά. Εγώ θέλω να απευθυνθώ σε όλους εσάς που εργάζεστε εδώ στο Δήμο. Προφανώς δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε όλους τους εργαζόμενους εδώ. Συμβολικά είστε μια αντιπροσωπεία. Αλλά συμβολική είναι και η επίσκεψή μου σήμερα πρωτομαγιά. Διότι θέλω με τη συνάντησή μου να περάσω ένα μήνυμα ευχαριστίας σε όλους εσάς, τους εργαζόμενους στους Δήμους όλης της χώρας, υπηρεσίες καθαριότητας. Διότι όλο αυτό το διάστημα που εμείς ήμασταν στα σπίτια μας, με φόβο για τη ζωή μας και για τη δημόσια υγεία, εσείς ήσασταν στην πρώτη γραμμή της μάχης για να έχετε κάθε μέρα το δημόσιο χώρο, τον χώρο όλων μας καθαρό, σε υψηλή ποιότητα καθαριότητας και κυρίως να προστατεύσετε δημόσια υγιεινή. Και θέλω να πω ότι όλες αυτές τις μέρες συνειδητοποίησαμε, πιστεύω όλοι μας, πόσο σημαντικές είναι ορισμένες υπηρεσίες, τις οποίες κάποιοι είχαν υποτιμήσει το παρελθόν. Και δεν μπορεί όλα να είναι στον αυτόματο πιλότο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της αγοράς. Κάποια δημόσια αγαθά πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο και υπό τη στήριξη της πολιτείας. Τα δημόσια νοσοκομεία, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα σχολεία μας, αυτό που ονομάζουμε κοινωνική προστασία. Άρα λοιπόν εγώ αυτό που θέλω να περάσω ως μήνυμα σήμερα είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την κρίση ως ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να έχει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ανάδειξη του δημόσιου χώρου, η ανάδειξη των δημόσιων και η στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πραγματικών κοινωνικών αναγκών, των αναγκών όλων μας. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να φτιάξουμε περισσότερα δημόσια νοσοκομεία και καλύτερα. Να προσλάβουμε γιατρούς και νοσηλευτές. Να προσλάβουμε καθηγητές για τα παιδιά μας. Να ενισχύσουμε τους δήμους στις κρίσιμες υπηρεσίες τους. Στην καθαριότητα, στη βοήθεια στο σπίτι. Άκριβο, να ενισχύσουμε τις τοπικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, το κοινωνικό κράτος. Το δεύτερο που πρέπει να έχει ως άξονα αυτό το νέο συμβόλαιο, το νέο κοινωνικό συμβόλαιο, είναι η προστασία της εργασίας. Η ενίσχυση της εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Έρχεστε εσείς σήμερα και αναδεικνύετε κάτι το οποίο είναι, φαντάζει σε όλους μας, αυτονόητο, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα, όπου η κυρίαρχη αντίληψη ήταν να μειώσουμε το κόστος, το εργασιακό και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, για να δοθεί περιθώριο μεγαλύτερο για κέρδος, ήταν αυτή η αντίληψη που επικρατούσε και στις κυβερνήσεις και στα μνημόνια και στη σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που είναι ο βασικός εκφραστής αυτών των ιδεών. Δεν ξέρω τώρα αν καμώνει το τι άλλαξε, μακάρι να άλλαξε, αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι τα λόγια της Κολακίας είναι σε πρώτο επίπεδο. Πίσω από τα λόγια της Κολακίας κρύβονται σχέδια για περαιτέρω αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, για μειώσεις μισθών το επόμενο διάστημα, διότι αυτό το οποίο έρχεται είναι μια βαθιά ύφεση, εφόσον δεν αξιοποιηθεί και η δυνατότητα ρευστότητας που υπάρχει σήμερα, θα είναι βαθύτερη. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι σήμερα πρωτομαγιά πρέπει να δώσουμε το μήνυμα του αγώνα, όχι για μισή δουλειά, μισή ζωή, αλλά για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, για στήριξη των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή και τώρα τους ανακαλύψαμε συλλογικά, ενώ ήταν αόρατοι όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι άνθρωποι της καθαριότητας είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Για ένταξή τους στα βαρέα και αθυγινά, θέλω να σας θυμίσω, Δήμαρχε, το ξέρεις, ότι εμείς προχωρήσαμε σε 8.500 προσλήψεις στους ΟΤΑ, στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ, πολλά χρόνια και παρά το γεγονός ότι ήμασταν ακόμα μέσα σε μνημόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είναι η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση, να αλλάξουμε ρότα, να στηρίξουμε την εργασία και το δημόσιο χώρο. Και οι αγώνες που έρχονται μπροστά, και αυτό είναι το μήνυμα της πρωτομαγιάς, είναι κρίσιμοι, και αν εσείς δεν πείτε μπροστά, δεν θα είναι νικηφόροι. Άρα εσείς πρέπει να πείτε μπροστά. Σήμερα λοιπόν, εργατική πρωτομαγιά, άνοιγμα τη συζήτηση για την τηλεργασία και το πώς θα δώσει λύσεις και δεν θα μετατραπεί σε ένα πεδίο εργοδοτικής αυθαιρεσίας, θα έλεγα. Βάζουμε τις βάσεις για το πέρασμα της ιδέας ενός ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού, που σας έλεγα νωρίτερα, και τη θεσμική προστασία της εργασίας σε ευρωπαϊκό και σε ελληνικό επίπεδο. Φέρνουμε στην πρώτη γραμμή τη συζήτηση για τις λογικές συμβάσεις εργασίας και τη θεσμική προστασία της εργασίας. Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα. Με οδηγό, θα έλεγα, την ιστορία του εργατικού κινήματος και την προτεραιότητα πάντα μπροστά μας για τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι των πανίσχυρων οικονομικά ομίλων. Τιμούμε την εργατική πρωτομαγιά σήμερα. Στηρίζουμε τους αγώνες όλου του κόσμου της εργατικής τάξης, της εργασίας, και διεκδικούμε μαζί με τους ανθρώπους ένα καλύτερο αύριο. Αυτό το αύριο, όσο θα μας λένε πως είναι ουτοπία, εμείς φέρουμε στο νου μας τον αγώνα των εργατών του Σικάγου, που μάτωσαν αλλά έγιναν πράξη την δικιά τους τότε ουτοπία, που σήμερα σιγά σιγά, όπως περνούν τα χρόνια, ξαναγίνεται ουτοπία. Ναι λοιπόν, μπορούμε. Και αφιερώνω εξαιρετικά το τραγουδάκι αυτό για την ημέρα, για τα όνειρά μας, για αυτό που πιστεύουμε, για τον σοσιαλισμό.
Εργατική Πρωτομαγιά σήμερα, διαφορετική μένα, αλλά δεν θα βάλουμε την Εργατική Πρωτομαγιά και φυσικά τα εργατικά δικαιώματα σε καραντίνα. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά σήμερα που τέτοια μέρα είναι ο γραμματέας του κόμματος μαζί μου, ο Πάνος Κουρλέτης, για να δούμε την ημέρα και έχουμε και πλάτη βεβαίως και τις αποφάσεις Βρούτση, θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά, και τις αποφάσεις κυβέρνησης μέσα στην πανδημία. Νομίζω ότι έχει αξίσει τον κόπο να δούμε πώς το κόμμα και ο γραμματέας βλέπουν τα πράγματα αυτά στις νέες εξελίξεις. Πάνο, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, είναι μια ξεχωριστή πρωτομηνιά, είναι πρωτομαγιά, με ό,τι μπορεί να λέει αυτό στις μέρες μας και λέει πολλά. Έχει την δικιά της επικαιρότητα και σημασία η φετινή πρωτομαγιά, διότι δυστυχώς μπροστά μας έχουμε ένα ζωφερό μέλλον σε σχέση και με τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά νομίζω και γενικότερα. Αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας ως την επόμενη μέρα αυτής της πανδημίας, τα οποία απαιτούν νομίζω και αντίστοιχες δικές μας τολμηρές λύσεις, προτάσεις και λογικές. Η κυβέρνηση φαίνεται όσο περνάει ο χρόνος ότι πολιτικά βρίσκει την πανδημία ως ευκαιρία για να εφαρμόσει πολιτικές. Διαπιστώνω όμως και μία έπαρση, ιδιαίτερη έπαρση, αυταρχισμό και ύφος πάνω, που παραπέμπει πραγματικά σε, όχι άλλες λογικές, στη λογική του «είμαι ο μοναδικός παίχτης». Ναι, νομίζω ότι τόσο το τελευταίο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, όσο και η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, προσφέρονται για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα γύρω από το ύφος, την λογική, αλλά και το σχέδιο το οποίο έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση και εν μέρη δεν θέλει και να το αποκαλύψει. Καταρχήν, αυτό το οποίο κανείς διαπίστωσε είναι ότι δεν υπάρχει μια σαφής επιλογή έτσι ώστε τους επόμενους μήνες, αλλά αυτό δεν υπήρχε και το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες εβδομάδες, να τις αξιοποιήσουμε για να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας. Την άλλη πλευρά, ότι τελικά ένα ισχυρό σύστημα υγείας πρέπει να βασίζεται κυρίως στο δημόσιο και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα να είναι συμπληρωματικός. Θα περίμενε κανείς να το δει μέσα από την χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, πίσω τα όσα ετοιμαζόταν να κάνει πράξη γύρω από την πρότασή της περί συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου,
που θα παρέδιδαν ολόκληρες πτέρυγες των δημόσιων νοσοκομείων για εκμετάλλευση σε ιδιώτες. Θα προσπαθήσει με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να στελεχώσει τα νοσοκομεία μας. Θα βάλει ένα στόχο νέων μεθ. Αυτά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και δεν είναι κάποια ζητήματα τα οποία μπορούσαμε να τα εξετάζουμε με την άνεση που είχαμε προηγουμένως. Τώρα βρισκόμαστε στις συνθήκες κορονοϊού. Θα υπάρχει ένα δεύτερο κύμα ούτως ή άλλως. Θα δούμε ποιας έντασης είναι. Ευτυχώς το σύστημά μας δεν δοκιμάστηκε το προηγούμενο διάστημα, διότι μας προειδοποίησε η γειτονική μας Ιταλία. Αλλά το σύστημα αυτό καθ' αυτό δεν δοκιμάστηκε. Θα το οπλίσουμε, θα το οχυρώσουμε. Mm-hmm. Μια τέτοια δέσμευση δεν υπάρχει. Αλλά και στα υπόλοιπα ζητήματα της οικονομίας, πέρα από γενικόλογες αναφορές, βλέπουμε και στις τελευταίες, μετά τη συζήτηση στη Βουλή, τα τελευταία διαγγέλματα εκ μέρους των αρμόδιων υπουργών, μια επανάληψη των όσων είχαν διατυπωθεί, αν εξαιρέσει κανείς το διάστημα που κερδίζουμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά έχει μια σημασία σε αυτό το διάστημα ποια πρόταση θα υπάρχει. Διότι τα δεδομένα πλέον στην επόμενη φάση και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα είναι δυσμενή, θα είναι άσχημες οι καταστάσεις. Αυτοί οι οποίοι έχουν χρεωθεί, δεν ξαφνικά μόλις σταματήσουν τα μέτρα περιορισμού ή επανακάμψει κάπως αυτό που ονομάζουμε κανονικότητα, θα αρθούν τα εμπόδια ή τα προβλήματα από πάνω τους. Άρα μιλάμε για ένα συνολικά διαφορετικό τοπίο, το οποίο αγγίζει τους δανειολήπτες, αλλά και τις τράπεζες, οι οποίες έχουν στα χαρτοφυλάκια τους αυτά τα δάνεια. Ενδεχομένως να ξαναμπεί ένα θέμα μιας νέας στήριξης των τραπεζών. Αυτό πια με ποιους όρους θα το κάνουμε? Με αυτούς που μας αναγκάσαν το προηγούμενο διάστημα? Θα ξαναπάμε να στηρίξουμε κάποιες τράπεζες με λεφτά του δημοσίου, των πολιτών, αφήνοντας ανέγκυχτη την μετοχική του σύνθεση? Και νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Βεβαίως. Ή πλέον αναγκαίο στο από εδώ και προς τοπίο το δημόσιο να έχει τους δικούς του βραχίονες, έτσι ώστε να παρεμβαίνει πιο αποτελεσματικά, πιο δυναμικά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν τα είδαμε καν να τίθενται. Γιατί θεωρώ ότι η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη σε αυτό που είχε πει εξ αρχής, στη λογική το κρατάω δυνάμεις, κρατάω εφεδρίες, αλλά βεβαίως τις κρατάς για πότε? Όταν θα έχει γίνει το ξεσκαρτάρισμα, όταν οι αδύναμοι κρίκοι θα έχουν βγει εκτός, όταν θα έχουν πολλαπλασιαστεί οι δείκτες της ανεργίας, θα έχουν κλείσει επιχειρήσεις για να τα δώσεις στους ισχυρούς? Αυτό δηλαδή τελικά είναι μια ευκαιρία για να έχουμε ένα άλλο τοπίο με λίγους παίκτες οι οποίοι θα έχουν μια πιο δεσπόζουσα θέση, αλλά σε μια πιο συρρυκνωμένη οικονομία και πιο συρρυκνωμένη πίτα? Εκεί πάνω νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλα ερωτήματα, αμήλικτα ερωτήματα. Εκεί πάνω θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για την επόμενη μέρα. Κλείνοντας την κουβέντα αυτή, έτσι κάνοντας μια γενική αίσθηση, ο κύριος Μητσοτάκης παίζει πολύ έντονα, νομίζω ότι την γκριζάρεται σιγά σιγά, με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των παπαγάλων, ως αδιαφυσβήτητος παίχτης αυτή τη στιγμή και ως σωτήρας, και μας έκανε και ανθρώπους ο οποίος το πρόσφατο διάγγελμά του, τώρα γίναμε άνθρωποι με τον κύριο Μητσοτάκη, τώρα γίναμε κράτος στους 8 μήνες που ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, και όχι η Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν χρόνια στην εξουσία μαζί με τους συμμάχους της, αλλά έχει μια αξία. Σε αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα πάνω, αν προετοιμάζουν τελικά προεκλογική ή εκλογική μάχη σε μια φόρμα που τους βολεύει προς το παρόν. Έχουν τα μίντια, έχουν το φόβο που παίζουν σε αυτό. Ναι. Καταρχήν τα σενάρια των εκλογών ξεκίνησαν από την ίδια την κυβέρνηση. Θυμόμαστε ότι πριν από λίγες μέρες, εβδομάδες, άρχισαν να ακούγονται τέτοιου είδους σενάρια. Άσχετα αν ο Πρωθυπουργός επίσημα βγήκε και το διέψευσε, αυτό άλλωστε συμβαίνει πάντα, ότι είναι μια πάγια πρακτική των Πρωθυπουργών να διαψεύδουν αυτό που έχουν στο πύρο σε μέρος του κεφαλιού τους. Αυτό που έχουν διαρρεύσει. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι γιατί κάποιος σήμερα μπορεί να σκέφτεται ή και λίγες μέρες πριν, γιατί προσέξτε έχει πολύ μεγάλη διαφορά το πώς θα είναι τα πράγματα μετά από ένα μήνα
και άρα ίσως τότε να είναι κάτι φυσιολογικό, αναπότρεπτο, αν τα πράγματα έχουν εκτροχιαστεί, να οδηγηθούμε σε εκλογές. Αυτό δηλαδή στις δημοκρατίες προφανώς πάντοτε μπαίνει πάνω στο τραπέζι και είναι διαφορετικό αν κάποιος το σκέφτεται εδώ και κάποιο διάστημα θέλοντας να εκμεταλλευτεί αυτά τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά αποδοχής των συγκεκριμένων κινήσεων. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί δεν είναι μια λευκή επιταγή προς την κυβέρνηση για να έρθει να τα διαλύσει όλα, για να μονιμοποιήσει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και να βάλει μέσα σε αυτό το πλαίσιο το 90% των εργαζομένων. Σε καμιά περίπτωση ο κόσμος δεν συμφωνεί με αυτά τα πράγματα, ίσα-ίσα που του σηκώνεται η τρίχα όταν τα σκέφτεται και με πολλή αγωνία αντιμετωπίζει την επόμενη μέρα. Λοιπόν, αυτά τα σενάρια τα οποία ξεκινήσαν από τους ίδιους, προφανώς είναι πάνω στο τραπέζι. Είναι δύσκολο να τεκμηριώσει σήμερα την ανάγκη και κυρίως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο δικό του κοινό την ανάγκη να πάει για εκλογές, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό μπορεί να είναι τελικά κάτι το οποίο να είναι αναπότρεπτο εάν δούμε τα ζητήματα να οξύνονται. Πάνω, να πω κάτι σε αυτό. Συγγνώμη. Όμως θα γίνουν με απλή αναλογική. Και επειδή τα προβλήματα δεν θα μπορούν για πάρα πολύ να κρύβονται κάτω από το χαλί, όσα εκατομμύρια και αν δίνεις στους καναλάρχες, ακόμη και αν τα 20 που έχουν δοθεί μέχρι τώρα τα κάνεις 30, αυτό δεν μπορούν να σου λύσουν το πρόβλημα το βιωτικό σου. Νομίζω ότι θα έχει έναν μεγάλο ρίσκο και βεβαίως απαιτείται από εμάς να είμαστε έτοιμοι για όλα. Σε αυτό λοιπόν λίγο... Κάτι θέλεις να ρωτήσεις. Όχι, θέλω να βάλω λίγο στη σκέψη σου και σένα και να μοιραστώ τη σκέψη σου με την ασφάλεια ότι μιλάω με σένα. Επειδή όλα τα χρόνια τι ήμουν εγώ, παρατηρητής των γεγονότων και αρθρογραφούσα και σχολίαζα, κοιτώντας λίγο τις κινήσεις, μπορώ να δω κάποια πράγματα που ενδεχομένως και αυτοί τα έχουν σκεφτεί, ότι πάμε σε απλή αναλογική, ότι πάω σε μια λογική απομόνωσης του μεγάλου εχθρού. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρόβλημα, ούτε το ΚΚΕ είναι το πρόβλημα. Μια χαρά βλέπω ότι συνεννούν και μια χαρά βλέπω ότι τους ακούνε κιόλας, γιατί δεν θέλουν να πάνε και σε σύγκρουση, γιατί δεν υπάρχει και λόγος. Μια χαρά τα πάνε και με το Κινάλ. Λίγο κύριε Γεννηματά είπε δύο κουβέντες για το θέμα του τύπου, γιατί βγάζει μάτι το θέμα της μονομέρειας μέχρι εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το βασικό θέμα. Γιατί λοιπόν δεν δημιουργούν ένα κλίμα τέτοιο πολιτικής απομόνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στην περίοδο εκλογικής διαδικασίας, με απλή αναλογική, για να πούν πάλι, το έχουμε ξαναδεί το 2014 και το 2013, όλοι αυτοί μαζί και αυτοί χώρια. Είναι εκτός πολιτικής, ναι. Είναι εκτός δράσης. Αυτό που λέμε της κατσαρόλας το θέμα. Να μας χώσουν μέσα στην κατσαρόλα ή να μας πετάξουν έξω από το παιχνίδι. Διότι θα σου έλεγα εκ πρώτης όψεως ότι το 20 δεν είναι 13. Για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και κυρίως διότι αυτός ο πυκνός πολιτικός χρόνος των προηγούμενων ετών έχει δημιουργήσει μια άλλη πολιτική συνείδηση στους ίδιους τους πολίτες. Αυτό το οποίο είναι προφανές ότι θα επιχειρήσουν να ξαναστήσουν, αυτό το αντισύριζα μέτωπο, το είδαμε ότι δεν περνάει ακόμα και σε αυτές τις πολλές τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν υψηλή αποδοχή ως προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης, δείχνουν ένα νέο πολλαπλάσιο της επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικό ακροατήριο από το 16 και έπειτα, έχει διευρυνθεί αυτό. Mm-hmm. Που εκτιμούν την στάση του, που ακούνε τις προτάσεις του, άρα θα πρέπει κανείς να μάθει να διαβάζει και τις δεύτερες και τις τρίτες γραμμές μέσα από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και αυτό είναι το όφελος, αν θέλεις, της δικιάς μας αντιπολίτευσης. Πολλοί το εκλάβανε, ίσως από μια πρώτη ανάγνωση για κάποιους να φαίνεται έτσι, δεν είναι έτσι όμως, ως μια στάση παθητική. Δεν είναι έτσι. Η στάση ευθύνης που κρατήσαμε το πρώτο διάστημα της πανδημίας είναι εξίσου υπεύθυνη με αυτήν που κρατάμε τώρα και αποκαλύπτουμε τους μεγάλους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας για τα εργασιακά ζητήματα, για τα ζητήματα της οικονομίας και το σχέδιο
των αντιπάλων μας. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι μια στάση υπεύθυνη. Αυτή η υπευθυνότητα μας έχει δώσει σήμερα την δυνατότητα να επικοινωνούμε με ένα ευρύτερο κοινό. Έχει χτίσει γέφυρες επικοινωνίας, έχει αυξήσει την αξιοπιστία μας και θεωρώ είναι κάτι το οποίο θα το διαπιστώσει κανείς το επόμενο διάστημα όταν ανοίξει όλη η βεντάλια των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Έβαλες όμως νομίζω και μια άλλη διάσταση στην ερώτησή σου σε σχέση με το θέμα του αντισύριζα με τόπου κτλ. Αν πρόσεξες και χθες στην το παρέμβασή του ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και κυρίως τη συζήτηση που κάναμε στο Πολιτικό Συμβούλιο πριν από λίγες μέρες. Εκείνο που είπαμε είναι το εξής, ότι ακριβώς η νέα περίοδος απαιτεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες μπροστά σε αυτό που έρχεται. Και εμείς πραγματικά σήμερα είμαστε διατεθειμένοι, δουλεύουμε γι' αυτό, να παρουσιάσουμε μια νέα προγραμματική προοδευτική πρόταση που να αποτελέσει το σημείο σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης και το κουκουέ βάζω μέσα και ας αυτό εξαιρεθεί και το ΜέΡΑ25 και το ΚΙΝΑΛ βεβαίως, διότι στις συνθήκες που πρόκειται να γίνουν οι επόμενες εκλογές, συνθήκες της απλής αναλογικής, υπάρχει τελικά μια μεγάλη ευκαιρία να αποτυπωθεί μια νίκη των προοδευτικών δυνάμεων και να προκύψει μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δουλέψουμε από εδώ και προς. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σου εύχομαι. Όλα τα καλά. Καλό μήνα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να συναντήσουμε τον σύντροφό μας, τον Νίκο Παπά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που Πρωτομηνιά και Πρωτομαγιά είμαστε μαζί για να σχολιάσουμε τα γεγονότα. Νίκο, καλώς ήρθες. Γεια σου Κώστα, καλώς σας βρήκα ξανά. Καλή δύναμη σε όλους στο κόκκινο και σε σένα που έχετε έτσι κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά η οποία είναι και, ξέρεις, πρώτη ύλη συνοχής για το χώρο και το κόμμα, διότι το κόκκινο είναι αποκούμπι του αριστερού και προοδευτικού κόσμου σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Ας πω κάτι άλλο, Νίκο, τώρα για σκετόπες. Σε ένα βαθμό, γιατί και πολιτικά στελέχη είμαστε, βουλευτής, ευρωβουλευτής, εμένα με βοηθεί πάρα πολύ και σε αυτή τη στιγμή, και αυτό και θα το συνεχίσουμε μετά, μου έλεγε ο Λευτέρης Αρβανίτης, είναι κομμάτι και ζήμωσης. Η κουβέντα δηλαδή που γίνεται, είναι κομμάτι και δικιάς μας ζήμωσης των πραγμάτων. Και συνολικά για το χώρο, ξέρεις, δηλαδή εμείς έχουμε βρει πάρα πολύ χρήσιμες, να σου πω κατά αναλογία, τις τηλεδιασκέψεις που κάνουμε αυτόν τον καιρό με τοπικά περιφερειακά επιμελητήρια και εμπορικούς συλλόγους. Έχουμε πάρει έναν σφιγμό, ένα παλμό από τοπικές αγορές, ο οποίος μας βοηθάει και εμάς να εμβαθύνουμε, να εξειδικεύσουμε, να επικαιροποιήσουμε το πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε, το Μένουμε Όρθιοι, το οποίο έχει νομίζω αλλάξει και τον άξονα της συζήτησης. Mm. Νίκο, να σε ρωτήσω σε αυτό, και χωρίς ατζέντα τελικά είναι αυτή η κουβέντα. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτοί οι άνθρωποι και οι φορείς, οι άνθρωποι όμως, δεν ήταν από όσο θυμάμαι φιλικά προσκύμενοι στις απόψεις μας και ειδικά όταν εμείς είμαστε στην κυβέρνηση. Και επειδή ελπίζανε και ποντάρισαν πολλά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα ήθελα να μπει στη γνώμη σου. Πώς βλέπουν τα πράγματα. Τώρα, κοίταγα, πριν ξεκινήσουμε, κοίταγα το γνωστό exit poll. Υπήρχε ένα exit poll ανά επαγγελματική κατηγορία. Λοιπόν, εκεί έβλεπες ότι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες δώσανε στο Μητσοτάκη 45%. 45-27. Έτσι, μιλάμε για ποσοστά πραγματικά πολύ δυσμενή ως προς αυτή την επαγγελματική κατηγορία. Όμως, σε όλο αυτό τον κόσμο, πραγματικά τώρα αισθάνεται εκτεθειμένος στις πιέσεις που αναπτύσσονται λόγω της κρίσης. Έτσι. Δεν αισθάνεται ότι έχει βρει μια στήριξη, ότι οι προσδοκίες οι οποίες είχε ενδεχομένως προεκλογικά θα τελεσφορήσουν. Και σε αυτόν τον κόσμο όλο, εμείς έχουμε χρέος να εξηγήσουμε ότι τα συμφέροντά του ταυτίζονται με τα συμφέροντα της μισθωτής εργασίας. Γιατί είναι μαγαζιά μικρά, μεσαία, στα οποία μπαίνει ο μισθωτός, μπαίνει ο συνταξιούχος και πρέπει να είναι αυτά τα εισοδήματα
που πρέπει να προστατευτούν για να συνεχίσει η κυκλοφορία του χρήματος. Είναι... Μα όταν έλεγε ο Μητσοτάκης μεσαία τάξη flow artistic, ναι. νόμιζαν πολλοί ότι εννοούσε αυτούς. Όχι, ναι. εννοούσε τους άλλους. Πολύ συγκεκριμένα. Ξέρεις τι εννοούσα, σου πω. Εννοούσε τις 200 εταιρείες οι οποίες έχουν πάνω από 50 εκατομμύρια τζίρο και μας είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης προχθές ότι οι μισές εγγυήσεις που θα βγάλει το ελληνικό κράτος θα πάνε σε αυτές. Με συγχωρείς. Αυτές οι επιχειρήσεις, ρε Κώστα, δεν έχουν καμία ανάγκη από κρατική εγγύηση για να πάρουν δάνειο κεφάλαιο κίνησης. Η θάλασσα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν 1, 2, 5, 10 εργαζόμενους, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η κατάσταση και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κινδυνέψουν να χάσουν τη δουλειά τους. Εκεί κλείνουν εταιρείες, Κώστα, είναι δραματικό πραγματικά, επειδή δεν μπορούν να βγουν 3, 5, 10 χιλιάρικα. Και αυτά τα λεφτά δεν είναι λεφτά τα οποία πάνε σε ένα πηγάδι και τα χάνεις. Είναι λεφτά τα οποία θα αναγκαστείς να πληρώσεις σε κοινωνικά εισοδήματα αλληλεγγύης, μετά αν χάσουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, σε επιδόματα ανεργίας. Άσε που θα έχεις, ας πούμε, και την κοινωνική έκκληση. Αλλά εδώ έχουμε, και το λέω έτσι με ευθύτητα, είναι μεθοδευμένη η αδράνεια. Δηλαδή, σου λέει, δεν θα κάνουμε τίποτα, θα αφήσουμε τον ουρανό να πέσει στο κεφάλι της μισθωτής εργασίας και της μεσαίας τάξης και θα κρατήσουμε και το πουγγί για όσες μεγάλες επιχειρήσεις επιβιώσουν στην επόμενη φάση. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, χτες μίλαγα με τον Γιώργο Βασίλη μαζί με τον Σύλλογο των Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Εστίασης της Άρτας. Μου εξηγούσαν οι άνθρωποι ότι, ναι, κοίταξε να δεις, οι μισοί από εμάς δεν μπορούν να ανοίξουν. Και αυτοί που θα ανοίξουν, λόγω του περιορισμού των μέτρων, θα ανοίξουν με το μισό προσωπικό. Μέχρι στιγμής τώρα μιλάμε, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δει καθόλου βοήθεια και έμαθα, τώρα θα το κοιτάξουμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ότι γίνονται και κατασχέσεις στους λογαριασμούς. Ενώ η υπουργική απόφαση η οποία έχει βγει για την ενίσχυσή τους είναι ότι το 800 που παίρνουν είναι ακατάσχετο. Είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε και σου υπόσχομαι την επόμενη Πέμπτη που συνεννοηθήκαμε ότι θα κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα για την οικονομία, θα έχουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Παίζει πάντως ο Μητσοτάκης και η ομάδα του στο κομμάτι της μισής αλήθειας, που είναι ψέμα δηλαδή, όπως ότι δώσαμε 800 ευρώ σε τόσους, όπου σταμάτησαν οι εισπρακτικές εταιρείες, ψέμα. Σε μένα έχουν πάρει 3 φορές η εισπρακτική εταιρεία και λέει για το δάνειο το επισκευαστικό που είχα πάρει. Ψέματα λέει. Ναι, ναι, ναι. Και με τηλέφωνα παίρνουν και για τα κομμάτια της πρώτης κατοικίας. Και θέλω να πω και αυτό, Νίκο, επειδή βγήκαν λοιπόν για την πρώτη κατοικία, αυτό είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχεται η Νέα Δημοκρατία και την κάνει δικιά της θέση. Ότι το τρίμηνο παράτασης. Και γιατί τρίμηνο παράταση, εδώ έχουμε μια κρίση. Δεν υπάρχει τίποτα. Πρόσεξε να δεις τώρα που είναι υποκρισία. Πρώτον, εγώ αδυνατώ να πιστέψω ότι στις προτεραιότητες των Ευρωπαίων αυτή τη στιγμή είναι το εάν και πώς θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία στην Ελλάδα. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Οδηγία Κώστα 1023 του 19 λέει καθαρά ότι δύναται το εθνικό δίκαιο να προστατεύει την πρώτη κατοικία και των επαγγελματιών. Σωστό, σωστό. Έτσι, λοιπόν, να αφήσουν τώρα τα κόλπα ότι φταίνει κακοί Ευρωπαίοι. Δεν φταίνει κακοί Ευρωπαίοι, φταίει η δική τους πολιτική στρατηγική, η οποία, τώρα για να συνδέσω αυτά που είπαμε με τα προηγούμενα, φέρνουν και την άρση της πρώτης κατοικίας μετά από ένα τρίμηνο, πρόσεξε, και καινούριο πτωχευτικό δίκαιο. Όπου στο καινούριο πτωχευτικό δίκαιο, ο πιστωτής ο οποίος κατέχει το 50% των χρεών σου θα μπορεί από μόνος του, χωρίς εσύ να έχεις καμία δυνατότητα προσφυγής ή ασφαλιστικών μέτρων, ας πούμε, ή μιας παράτασης ή μιας διαπραγμάτευσης, να σου κάνει την αναγκαστική εκτέλεση. Δηλαδή, πρόσεχε τι κάνουν. Εξομοιώνουν το φυσικό πρόσωπο με το νομικό πρόσωπο ως προς το πτωχευτικό δίκαιο. Το νομικό πρόσωπο όμως, Κώστα, δηλαδή η εταιρεία, όταν πτωχεύει, ο μόνος λόγος για τον οποίο πτωχεύει και ρευστοποιείται είναι η ικανοποίηση των πιστωτών. Το φυσικό πρόσωπο, όταν φτιάχνεις ένα πλαίσιο για την απαλλαγή του από τα χρέη, το κάνεις για να μπορέσει να επανεκάμψει. Άρα πρέπει να υπάρχει και προστασία της πρώτης κατοικίας και βεβαίως να προσμετρώνται και αυτό που λέμε εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Δηλαδή, έλα εδώ, ο Τάδε ή ο Δίνα,
λέει ότι παιδιά εγώ δεν αντέχω να εξυπηρετήσω αυτόν τον όγκο των χρεών, να μελετάει η αρμόδια υπηρεσία τι γίνεται με την περιουσία του, τι γίνεται με το εισόδημά του, να προστατεύεται η πρώτη κατοικία κανονικότατα, να υπάρχει η πρόνοια ότι προστατεύουμε και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, από εκεί και πάνω να εξυπηρετεί τα χρέη του για ένα διάστημα τριών ετών ας πούμε και μετά να απαλλάσσεται συνολικά. Αυτό θα πει επανένταξη. Αλλιώς είναι καταστροφή, αλλιώς δεν υπάρχει καμία μέρη. Σκέφτομαι αυτό, αυτό σε συνδυασμό με τις πιέσεις που υφίστανται τώρα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έτσι. Ο Αρβανίτης έχει ένα καφέ και πήρε 15-20 χιλιάρικα για να ξεκινήσει, να το στήσει, να το διαφημίσει και έχει βάλει υποθήκη το σπίτι του, το οποίο είναι αξίας 100.000 όμως. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί δράματα πάμε να ζει. Δηλαδή θα γίνει το χρέος ένα εργαλείο αναδιανομής όχι μόνο εις βάρος των μισθωτών, με τις ρυθμίσεις Βρούτσι κτλ. Κτλ. Αλλά και αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Οι επαγγελματίες, οι οποίοι ας πούμε είχαν ξεσηκωθεί ενάντια στον νόμο Κατρούγκαλου, βρίζαν τον Πετρόπουλο όλο το προηγούμενο διάστημα, τον αγαπημένο μου τον Τάσο. Λοιπόν, όλοι αυτοί τώρα, οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με την ομοία αλήθεια, η οποία είναι ότι εδώ υπάρχει μια μεθόδευση που δεν τους έχει στο λογαριασμό. Νίκο, ένα τελευταίο. Θέλω να σε ρωτήσω, αν εγώ λέω, το πιστεύω αυτό, ότι για τη Νέα Δημοκρατία και για, για το περιβάλλον Μητσοτάκη, για τον ίδιο, είμαι πολύ, δεν μου ξέφυγε αυτό που λέω, για το περιβάλλον Μητσοτάκη και για τον ίδιο, γιατί δεν αφορά όλη τη δεξιά αυτό, έχουμε άλλα θέματα με τη δεξιά, ιδεολογικά, πολιτικά, ταξικά και ούτω καθεξής, αλλά για αυτό το κομμάτι, είναι Γάντι τους έκατσε. Ως ευκαιρία. Ακόμα και το αφήγημα αυτής της ύφεσης είναι Γάντι για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πολιτικών έτσι. Και συμφερόντων. Έτσι. Μα έχει δει εγώ να λέει θα έχουμε μεγάλη ύφεση ως άλλος Πόντιος Πιλάτος να ανοίξει τα σχήρα του. Δηλαδή καταλαβαίνεις, ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποτίθεται το κλειδί των αποφάσεων στα χέρια του να λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι, το 20 η ύφεση θα είναι μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ, άμα κάθεσαι κυκλωσά στα αυγά σου και απλώς βλέπεις την ύφεση να εξελίσσεται, τη στιγμή που άλλες χώρες έχουν βγάλει πραγματικά οικονομικά και χρηματοδοτικά κανόνια και ρίχνουν ομοβροντίες χρήματος στην αγορά με όλους τους δυνατούς τρόπους, προφανώς η πίεση θα είναι μεγάλη. Δηλαδή, ακόμα και εταιρείες που πριν θα τη βγάζανε κάπως, θα έρχονταν η σεζόν του τουρισμού, αυτή τη στιγμή δεν θα τα καταφέρουν. Αυτό τι τους καθιστά στρατηγικούς κακοπληρωτές και πονηρούς και φοροφυγάδες. Είναι αστείο να το συζητάμε σε μια τέτοια εποχή. Την Πέμπτη λοιπόν. Την Πέμπτη, αναλυτικά. Αναλυτικά. Τι θα τους πούμε, τι θα πούμε στον κόσμο. Αναλυτικά, θα δούμε ποιες είναι. Το προηγούμενο πήγε πάρα πολύ καλά, Νίκο. Πήραμε πάρα πολλά μηνύματα γιατί ήταν και εξειδικευμένο και οι πίνακες που είχες φτιάξει. Μας είχατε. Δώσαμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ. Την επόμενη Πέμπτη λοιπόν θα συζητήσουμε για τις πολιτικές που εφαρμόζονται και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης και θα εστιάσουμε και σε σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με την επιβίωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων η οποία αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται στο κλειδί για την διατήρηση της απασχόλησης στην Ελλάδα. Πάμε για έκρηξη της ανεργίας αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, Κώστα. Και να πούμε και μια κουβέντα για την εργατική πρωτομαγιά, την τιμημένη. Έτσι, η οποία θα είναι πάντα οδηγός για τον εργαζόμενο λαό, είτε η πρωτομαγιά στο Σικάγο, είτε η πρωτομαγιά στη Θεσσαλονίκη το 36. Έτσι. Βρέθηκα και σήμερα να σου πω στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και θυμήθηκα τότε που ο Χρήστος Λεοντής με την ορχήστρα της ΕΡΤ είχε έτσι τη συναυλία και παίζαν το τραγούδι «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια». Ήταν η εκδήλωση στην οποία, πρόσεξε, ο Αλέξης Τσίπρας παρέδωσε στο Δήμο το σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Ήταν ένα αίτημα δεκαετιών. Να είσαι καλά, Νίκο. Γεια σου. Γεια σου. Γεια χαρά. Γεια και χαρά. Γεια χαρά. Αυτές τις μέρες οι πόλεις μας είναι άδειες. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν σταμάτησαν ποτέ να εργάζονται για να τις κρατήσουν ζωντανές. Η πραγματικότητα που ζούμε μπορεί να έχει αλλάξει. Εκείνο όμως που δεν θα αφήσουμε να αλλάξει είναι το δικαίωμα στην εργασία. Θέλουμε να επιστρέψουμε όλοι και όλες στις δουλειές μας υγιείς και
με αξιοπρέπεια. Φέτος, η 1η του Μάη είναι διαφορετική. Δεν θα επιτρέψουμε να οδηγήσουν τα όνειρά μας στο περιθώριο. Αγωνιζόμαστε για τη ζωή. Αγωνιζόμαστε για δουλειά με δικαιώματα. Σας το είχα πει, σας το είχα υποσχεθεί ότι θα γίνει μια κουβέντα για το περιβάλλον πιο ουσιαστική, αν και έχουμε κάνει αναφορές για το νομοσχέδιο που φέρει μέσα στην τούρα του Σαββάτου η κυβέρνηση. Είχα πει ότι θα είναι ο Σοκράτης Φάμελος, ο Πέτρος Κόκαλης και η Ρένα Δούρου. Η Ρένα Δούρου, ο Σοκράτης Φάμελος και ο Πέτρος Κόκαλης, όπως θέλετε βάλτε το. Ο Σοκράτης δεν έχει τελειώσει ακόμα και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Θα κάνουμε την κουβέντα με τον Σοκράτη έτσι κι αλλιώς. Είναι δηλαδή δεν έχει τελειώσει στα κοινοβουλευτικά γιατί έχει καθυστερήσει η διαδικασία. Εμείς για να προλάβουμε πρέπει να ξεκινήσουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο συντρόφους μου και φίλους μου και τη Ρένα και τον Πέτρο. Καλώς ήρθατε στο παρατηρητήριο. Ρένα. Καλώς σε βρήκαμε. Ωραία. Πάμε γρήγορα λοιπόν. Ρένα, να δώσουμε 2-3 βασικά σημεία στους ανθρώπους που μας ακούνε και μας βλέπουν. Τι περιέχει αυτό, πέρα το απαράδεκτο για μένα ότι είναι πραγματικά μέσα στην τουρλά του Σαββάτου, μέσα στην πανδημία δηλαδή, όπως και το θέμα της εκπαίδευσης φέρνουν τέτοιο νομοσχέδιο, αλλά να δούμε τα βασικά του σημεία. Λοιπόν, είναι σημαντική η σημερινή συνομιλία μας, η σημερινή μας κουβέντα, παρόλο που λείπει ο Σοκράτης και άλλα αξιόμαχα στελέχη που δίνουν τη μάχη για αυτόν τον υποτίθεται νόμο που θα εξυγχρονίσει την περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο Μιλίχιος, βρήκε και έναν φάνταστο τίτλο, αντίστοιχα Μιλίχιο, για ένα νομοσχέδιο που δεν εξυγχρονίζει την περιβαλλοντική νομοθεσία, κύριε Αρβανίτη, αγαπητέ Κώστα, αλλά ουσιαστικά βάζει την ταφόπλακά του. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε, νομίζω και ο Πέτρος το αισθάνεται αυτό, διότι 1,5 μήνα τώρα στην καραντίνα, με ό,τι συμβαίνει αυτό, με ό,τι σημαίνει αυτό, με συγχωρείτε. Και θα το πω, το λέω συνέχεια, ο κύριος Κόκαλης, ο αγαπητός Πέτρος, το έχει υποστεί. Και σε ένα περιβάλλον που όλες οι πολιτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένες της πληθυντικής αριστεράς, το περιβάλλον όλα τα προηγούμενα χρόνια το είχαν υποτιμήσει, η σημερινή κουβέντα είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Διότι ο άλλος είναι άνεργος, έτσι. Είναι μέσα στην καραντίνα. Υπάρχουν γυναίκες που αντιμετωπίζουν την ενδοοικογενειακή βία. Και ξαφνικά έρχεται ο Κώστας Αρβανίτης και καλεί τον Πέτρο Κόκαλη, τον Ευρωβουλευτή, και την τομέα κλιματικής κρίσης, περιβάλλοντος και ενέργειας, να τους πει για το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. Μπορεί λοιπόν κάποιος να σκεφτεί ότι αυτό που θα συζητήσουμε εμείς σήμερα είναι πολυτελές. Λοιπόν, σας λέω ότι δεν είναι καθόλου πολυτελές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο με λαϊκό τρόπο, παρόλο που είμαι φιδωλή και στις λαϊκές εκφράσεις και στις παροιμίες, μας έσκασε στο κεφάλι την Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Είχε μίσο μπει πριν την πανδημία σε μια έτσι διαβούλευση ο Θεός να την κάνει συγκεκριμένων άρθρων και την Παρασκευή τα μεσάνυχτα βρεθήκαμε όσοι αγωνιούμε για τον περιβάλλον και όσοι έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα ότι πρέπει να το προασπιζόμαστε είτε από θέσεις του Ευρωβουλευτή είτε από όλες αιρετές θέσεις να πρέπει να δούμε τι σημαίνουν τα επιπλέον δεκάδες, θα σας έλεγα, άρθρα. Λοιπόν, λέω έτσι πάρα πολύ επιγραμματικά και λέω ότι αυτό μας αφορά ακόμα και αν είμαστε στην ανεργία, ακόμα και αν είμαστε μία από τις 140 οικογένειες που έχουν μαυροφορηθεί λόγω του ιού ή μία από τις οικογένειες που βρίσκονται έξω από τη ΜΕΘ και την εντατική. Είναι λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν εξυγχρονίζει την περιβαλλοντική νομοθεσία. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει κόντρα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, πάει κόντρα στο ελληνικό σύνταγμα, συγκεκριμένα στο άρθρο 24 περί προστασίας του ελληνικού περιβάλλοντος και λέω μικρά, μεγάλα τελικά παραδείγματα. Κύριε Αρβανίτη, αγαπητέ Κώστα, μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο, για παράδειγμα, στην περιβόητη εταιρεία Ελληνικός Χρυσός την απαλλάσσει από τη βάσανο οποιασδήποτε αδειοδοτικής διαδικασίας και μόνο με τη γνωστοποίηση μπορεί η Ελληνική Χρυσός να προχωρήσει σε κάθε είδους δραστηριότητα, την δημιουργία νέων μεταλλίων και πάει λέγοντας. Είναι ένα νομοσχέδιο που αν εσείς θα μου επιτρέψεις Κώστα να σε χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα, υπήρξες πονηρός και κακός και είχες λαδώσει έναν πολεοδόμο τα προηγούμενα χρόνια, είχες πάρει μια οικοδομική άδεια, αλλά δεν είχες πάει
να σε κόσει τη μεζονέτα ή το κοτέτσι, λέω, διότι φοβόσουν το δασαρχείο. Τώρα, μόνο με την επίδειξη της οικονομικής άδειας θα μπορέσεις να χτίσεις. Θα χτιστούν τα λεγόμενα φέρετα που φαντάζομαι και ο Πέτρος ο Κόκαλης έχει μια δυσκολία στη μετάφραση, είτε στα αγγλικά είτε σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, όταν συνομιλεί με Ευρωπαίους αξιωματούχους ή με τους ομόλογους του. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αφαίρετο, παιδί μου. Είναι ένας νόμος, είναι ένα νομοσχέδιο, τώρα μιλάω για άρθρο 115, να μην σας πείζω αν θέλετε με τα τεχνοκρατικά. Είναι ένας νόμος ο οποίος καταργεί τους φορείς των προστατευόμενων περιοχών, τους φορείς Natura, και εγώ και ως πρώην διαφημίστρια θέλω να προλάβω. Είτε είναι κάποιος αιρετός, είτε είναι κάποιος ένας απλός πολίτης, έχει καεί από τις γραφειοκρατίες. Και θα σου πει μισό λεπτό ο κύριος Χατζητάκης, με αυτό το μιλίχιο ύφος που το ξύδι το λέμε γλυκάδι, μα εμείς προσπαθούμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες. Όχι. Αυτό δεν είναι επίσπευση των διαδικασιών. Αυτό είναι μια ασίδωτη κατάσταση. Ασίδωτη κατάσταση, η οποία, και εδώ θα ξανακάνω κριτική ως κομματικό μέλος πολλών χρόνων σε σχέση με σένα και τον Πέτρο, που άρα ίσως κάποιος όταν κάνετε κομματική κριτική θα σας δει και πιο επιθετικά. Το λέω εγώ λοιπόν, που φέρω κάρτα μέλος του Συνασμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ υπάρχει πρόβλημα και με την πληθυντική αριστερά, όπως είπα στην αρχή, όπου μάσησε, πάλι μιλάω με λαϊκό τρόπο, απέναντι σε ένα μανιχαϊστικό δίλημα που έβαλε ο νεοφιλελευθερισμός και η άκρα δεξιά, περιβάλλον ή ανάπτυξη. Δεν είναι ή περιβάλλον ή ανάπτυξη. Σοβαροί επενδυτές δεν έρχονται σε ένα θεσμικό πλαίσιο σαν αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και που μας άφησε αθωράκιστους σε μια περίοδο αυτή της κλιματικής κρίσης, και σοβαροί επενδυτές δεν θα έρθουν ούτε τα επόμενα χρόνια. Αν θέλετε, μετά μιλάμε και για το ελληνικό, έτσι, το οποίο είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο πια στην πατρίδα μας, αν και εφόσον την Τρίτη ψήφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που επαναλαμβάνω, το μόνο που δεν κάνει είναι να εξυγχρονίσει την περιβαλλοντική νομοθεσία. Να ακούσω λίγο τον Πέτρο. Μέσα. Ναι. Πες την έκκληση. Και τελευταίο, και θέλω να δώσω πάσα και στον Πέτρο Κόκαλη, που από την Παρασκευή, που επαναλαμβάνω, μας ήρθε το νομοσχέδιο στο κεφάλι, επιχειρεί σε επίπεδο κοινοβουλίου να δει πώς μπορούμε αυτό το νομοσχέδιο που πάει απέναντι στις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, επαναλαμβάνω, φύγει και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, φύγει την κοινή λογική, αλλά κάνω έκκληση σε όσους και όσους μας ακούνε. Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο της επόμενης μέρας. Αντιλαμβάνομαι όχι την απειλή της ανεργίας, την ανεργία που ήδη μας έχει χτυπήσει την πόρτα, αλλά πιστέψτε με, με αυτό το νομοσχέδιο ούτε δουλειές θα βρούμε, και αν ο κορονοϊός απείλησε τους πνεύμονές μας, εδώ το νομοσχέδιο του κύριου Χατζηδάκη απειλεί τους πνεύμονες της πατρίδας ολόκληρης, τα δάση και τις ακτές μας, απειλεί τον αέρα των παιδιών μας αύριο. Την πάσα, Πέτρο. Εγώ να την πάρω από εκεί που την άφησε, Ρένα, με την απειλή του κορονοϊού και τη μεγάλη κρίση που βιώνουμε τώρα, την υγειονομική κρίση, με τους πάνω από 100 νεκρούς στη χώρα μας και χιλιάδες όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα είδους lockdown, δεχόμαστε τεράστια πλήγματα στην οικονομία, στην οικονομική ζωή, εν όψη της έβρεσης του φάρμακου πρώτα, της θεραπείας, και εν συνεχεία του εμβολίου. Και περιμένουμε, πιστεύουμε στην επιστήμη, έχουν πέσει όλα τα ερευνητικά κέντρα πάνω, για να έχουμε αυτή την έξοδο μέσα στους επόμενους 18 μήνες, υποτίθεται, και ελπίζουμε. Το ζήτημα είναι ότι στην περίπτωση της κλιματικής κρίσης δεν θα υπάρχει κανένα εμβόλιο, δεν θα υπάρχει καμία έξοδος από πουθενά. Η έξοδος είναι προληπτική, και πρέπει να, η θεραπεία είναι προληπτική, πρέπει να γίνει τώρα, άμεσα, πρέπει να γίνει μέσα στην επόμενη δεκαετία, ώστε να έχουμε τις πιθανότητες, που κι αυτές δεν είναι πλήρες, είναι 66%, να συγκρατήσουμε την άνοδο της δημοκρασίας. Και γι' αυτό το λόγο, ακόμα και όλη η συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την χρηματοδότηση της ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, να σημειώσω, έχει μια μεγάλη ακόμα στήριξη και πλειοψηφία
για το να είναι στην κατεύθυνση της πράσινης συμφωνίας. Είναι σχεδόν αδιαπραγμάτευτο από όλους. Κάποιοι ζητάμε περισσότερα πράγματα, ζητάμε ταχύτερους ρυθμούς, περισσότερη προστατευόμενη γη και ούτω καθεξής. Πλην όμως, οι μόνοι που είναι απέναντι είναι οι φασίστες και οι ακραίοι στηριδικοί. Επομένως, αυτό είναι μονόδρομος πια. Και επειδή είναι μονόδρομος, επειδή είναι τόσο σημαντικό, νομίζω ότι ο εξυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα έπρεπε να είναι η τοποθέτησή της πάνω σε μια κλιματική πολιτική και όχι η διευθέτηση, ας το πούμε, των αυθαιρέτων και ούτω καθεξής. Αυτά είναι μια περασμένη δεκαετία, δεκαπερασμένη, θα έλεγα, περασμένου καιρού. Χωρίς το νομοσχέδιο δεν κοιτάει μπροστά. Το νομοσχέδιο είναι λίγο αέραιο, μια και είπε, είναι τέτοια εποχή, τέτοια λογική. Είναι προβληματικό σε πολλά σημεία, σε πολλά εξόφθαλμα, σε πολλά είναι καταστροφικό. Εμείς στην εβδομάδα θα καταθέσουμε αύριο, όχι αύριο είναι προδομαγιά, θα καταθέσουμε τη Δευτέρα δύο ερωτήσεις σε δύο σημεία τα οποία έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με τις κοινωνικές οδηγίες. Το ένα έχει να κάνει με την διαχείριση των περιοχών Natura, όπου ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος έχει θέσει σαν κύριο στόχο του τον εξωτρολογισμό της διαχείρισης των περιοχών Natura και αυτό το νομοσχέδιο δεν βοηθάει. Και ο δεύτερος χώρος είναι ο τομέας της ναδιοδοτήσεων, η περίφημη ριζική απλοποίηση των περιβαλλοντικών οδειών, παρά είναι ριζική. Και δεν αφήνει ρίζα, δηλαδή. Δεν είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής. Παραένερηση. Και βεβαίως και αφαιρεί τις πολιτικές κοινωνίες το δικαίωμα να συμμετέχουν, να ορίζουν την κατάσταση του περιβάλλοντος του τοπικού. Αυτά είναι τα θέματα με το οποίο. Αλλά αυτά βεβαίως δεν είναι αυτά το ουσιαστικό θέμα. Το ουσιαστικό θέμα είναι ότι αφού το νομοσχέδιο ήρθε με μια λειψή διαβούλευση. Σε μια λειψή διαβούλευση επί 66 άρθρων ήρθαν 124. Παρασκευή βράδυ και ψηφίζεται και στη Τρίτη, ψηφίζεται την Τετάρτη, νομίζω σήμερα. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις όλες έχουν αντισταθεί σε αυτό και έχουν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να πάρει αναβολή η ψήφιση μέχρι ότου βρεθούμε σε συνθήκες πραγματικής κοινοβουλευτικής ζωής. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε την αξία που έχει το φυσικό κεφάλαιο στην ανάπτυξη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε και να το περάσουμε μέσα από τις συνθήκες που ζούμε σήμερα. Νομίζω, Πέτρο, το είδα σήμερα στη δικιά σου σελίδα στο Facebook, ή χθες, πάντως από σένα το είδα, WWF και Greenpeace μαζεύουν και υπογραφές. Δηλαδή υπάρχει ένα κίνημα να σταματήσει αυτή η διαδικασία, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά. Ναι, βέβαια υπάρχει και υπογραφές υπάρχουν και κίνημα υπάρχει και πιο ακραίο κίνημα υπάρχει. Νομίζω και η πρώτη διαδήλωση μετά την καραντίνα τη Δευτέρα θα γίνει στη Βουλή για αυτή την με αποστάσεις ασφαλείας. Αλλά νομίζω ότι θα είναι η πρώτη, θα γίνει τη Δευτέρα. Έξω από τη Βουλή υπάρχουν επιστολές και γενικότερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου βγαίνοντας από αυτή την κρίση να μην γυρίσουμε πίσω και να δημιουργήσουμε, ξαναλέω τη λέξη που να ακούμε πολύ στο μέλλον, ανθεκτικότητα, να δημιουργήσουμε μια ανθεκτικότητα κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική για τις επόμενες κρίσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάνω από 1 εκατομμύριο με υπογραφές έχει μαζέψει μια εκστρατεία για την πράσινη ανάκαμψη. Υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση σε αυτό το κομμάτι και θα το παλέψουμε τις επόμενες εβδομάδες, γιατί είναι καρπερές πολύ αυτές οι εβδομάδες που έρχονται σε όλες τις επιτροπές. Το βλέπετε και εσείς στις δικές σου κόστος, το βλέπουμε και εμείς, ναι, για το πώς θα προχωρήσουμε. Ναι, Ρένα. Πάντως, αγαπητέ Κώστα, με αφορμή αυτό που είπες για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, θέλω να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, μουτάντης, τηρουμένων των αλλογιών, είναι ό,τι έγινε με το σκόιλ Ελικίκου. Ο κύριος Μητσοτάκης φιλοτέχνησε κατά την αχρία
περίοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που υπηρέτησε, αχρία όσον αφορά το ήθος, φιλοτέχνησε ένα πράσινο, αν μου επιτρέπετε, προφίλ σε σχέση με τους κυβερνώντες κατά την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Όπως επίσης φιλοτέχνησε ότι ήταν πιο κοντά στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και στους ελευθεροεπαγγελματίες. Θα σας θυμίσω το κίνημα της γραβάτας. Και ξαφνικά το κίνημα της γραβάτας, όπου αντιστρατευόταν μια πιο δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση απέναντι και όλο σε μια κρίση χρεοκοπίας, και πίστεψε τον κύριο Μητσοτάκη, βρέθηκε να πατάει enter, έτσι, για άπειρες ώρες, προκειμένου να πάρει 600 ευρώ, όταν πια, urbi and orbi, όλοι και όλες γνωρίζουμε ότι αντί να παίξουμε με τις πλατφόρμες και τα ημέτερα τζάκια, θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν 800 ευρώ και να μην εξευτελίζονται μπροστά σε ένα υπολογιστή. Το ίδιο πιστεύω, ως ένα βαθμό, έγινε και με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Φιλοτέχνησε λοιπόν ένα προφίλ ότι είναι πιο πράσινος από τον κύριο Τσίπρα, πιο πράσινος από τον Κόκαλη, πιο πράσινος από τη Δούρου. Και τώρα αυτές οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έρχονται απέναντι σε ένα νομοσχέδιο το οποίο, ξαναλέω, όχι μόνο δεν εξυγχρονίζει την περιβαλλοντική νομοθεσία, μας πάει χρόνια πίσω πολλά, όταν απαντούσαμε αριστερή και δεξί στο ερώτημα ανάπτυξη ή περιβάλλον ανάπτυξη. Να πω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο, ας πούμε, μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις ή τουλάχιστον οι πιο γνωστές, είναι σχεδόν το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων που κάποιες από αυτές πέσαν από τα σύννεφα, κάποιες άλλες βεβαίως είχαν απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη μια πιο κριτική διάθεση. Σε αυτό το νομοσχέδιο, επίσης, αγαπητέ Κώστα, βλέπουμε να ξετυλίγεται όλο το ιδεολειπτικό φάσμα των απόψεων που ζήσαμε 8 μήνες τώρα και που ελπίζω να μην ξεχάσουμε τι έχουμε αθροίσει πριν από τον εκκλεισμό μας στο σπίτι για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, αφού βάζεις μάσκα, δεν βάζεις μάσκα, βάζεις θερμόμετρο, δεν βάζεις θερμόμετρο και πάει λέγοντας. Θέλω να σας πω ότι τι μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, ότι ο Κώστας, η Ρένα, ο Πέτρος, ο Σοκράτης, που δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας γιατί υπηρετεί τον όρκο του, ήταν υπέρ ενός δημοσίου ζημιογόνου και αναποτελεσματικού. Αυτό δεν μας λέγανε τόσα χρόνια. Ναι. Ωραία. Γιατί ξυπνάνε με το άρθρο 115 το ποσοστό του δημοσίου στο δίκτυο ηλεκτρισμού ΑΔΜΙΕ, που είναι από τις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις? Δηλαδή τους παίζεις τριπλή και δεν τους πιάνεις. Ή θέλεις να υπηρετήσεις ως κυβερνός απαράταξη ή εκάστοτε κυβερνός απαράταξη, λοιπόν, εγώ προσθέτω, ένα δημόσιο που επειδή είναι αποτελεσματικό και επειδή είναι κερδοφόρο, ή δεν θέλεις. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Μας γάνουσαν το κεφάλι ότι έχουμε ένα δημόσιο αποτελεσματικό, έτσι, δεν το αναδιάρθρωσαν, κάτι για τα φάξ μας είπε ο κύριος Περιακάκης, και τώρα με αυτό το νομοσχέδιο πουλάνε κερδοφόρα επιχείρηση του δημοσίου. Τώρα, Ρένα, εντάξει, τώρα κλέβεις εκκλησία. Ειδικά ο Χατζηδάκης αυτό το πράγμα ξέρει να κάνει. Από την Ολυμπιακή μέχρι το προπό. Αυτή είναι η λογική. Δεν με εκπλήσει, όπως και δεν με εκπλήσει. Σχόλιο κάνω. Όπως και δεν με εκπλήσει, ναι. Διότι την ιστορία των σκουριών διαφορετικά μεταρρύσεις, γιατί δεν είχαμε βρεθεί τότε με τον Πέτρο, δεν γνωριζόμασταν δηλαδή. Γνωριζόμασταν, δεν κάναμε παρέα, όπως κάνουμε τώρα. Αυτό ήταν μια υπόσχεση προς την Ελληνικός Χρυσός και πριν τις εκλογές και σε όλη τη διάρκεια. Να τελειώνουμε με αυτούς, να σας λύσουμε το θέμα. Και το θέμα δεν είναι σε ποια κατεύθυνση. Σε ποια κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση που ακούω αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν με πανικοβάλλει. Με θυμώνει πάρα πολύ, Πέτρο. Με θυμώνει. Δεν με πανικοβάλλουμε με τίποτα. Σιγά. Εγώ νομίζω ότι είναι στενάχωρο πολύ, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η κατεύθυνση έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει από αυτή την κατεύθυνση που είχαν στο μυαλό τους, έχει αλλάξει παγκοσμίως, έχει γίνει νομίζω πλέον κυρίαρχη ηγεμονική άποψη της περιαξίας των κοινών αγαθών και της προστασίας των. Αυτά είναι, είτε είναι το φυσικό κεφάλαιο, είτε είναι η υγεία του πληθυσμού, είτε είναι η καλή διατροφή, η υγιής διατροφή. Όλα αυτά τα πράγματα πάνε πλέον προς την κατεύθυνση που ήταν πριν από 40 χρόνια, σε μία βέβαια πολύ πιο εξελιγμένη και πιο αποτελεσματική μορφή. Άρα όλη αυτή η κατεύθυνση είναι όλο λάθος. Όχι, είναι όλο λάθος για το μέλλον των παιδιών σας, και θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ Κώστα, να πω ότι είσαι και γκόνια, έτσι.
Δεν είναι λάθος για αυτού. Δύο. Οι οποίοι... Δύο. Λοιπόν, είναι λάθος για τα παιδιά του Πέτρου, για τα εγγόνια σου, για όλους μας. Δεν είναι λάθος για αυτή την κλίκα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, και εγώ επιμένω ότι δεν είναι δεξιά. Είναι κάτι άλλο. Βρείτε, κύριε, τον χαρακτηρισμό. Καλά, μην το ανοίξουμε τώρα. Μην το ανοίξουμε αυτό τώρα τι είναι. Δεξιά είναι. Όχι, όχι. Εγώ αυτή μεγάλωσα... είναι δεξιά. Εγώ, τι θα μου πεις δηλαδή για την περιβαλλοντολογική ευαισθησία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τι, αυτή είναι η δεξιά. Εγώ είμαι... Αυτή είναι η δεξιά. Θα σου δώσω δεύτερο χτύπημα τώρα. Είπα ότι είσαι παππούς, θα σου πω και πόσο μας χωρίζει ο χρόνος. Εγώ μεγάλωσα, έτσι, με το να μιλάμε για τα δικά μας παιδιά. Πριν την πανδημία μιλάγαμε για τους δικούς μας παππούδες. Και εδώ δεν είναι πλάκα. Δεν είναι μόνο διαφθορά. Δεν είναι μόνο αναξιοκρατία. Τα ζητήματα της ενέργειας, σε αυτό ας πούμε που υπενόησε και ο Πέτρος, ότι σε όλο τον κόσμο δεξιές κυβερνήσεις, όχι ριζοσπαστικές, όχι επαναστατικές, επανέρχονται στο δημόσιο για να αντιμετωπίσουν και την κλιματική κρίση, εδώ έχεις μία κυβέρνηση η οποία τα ιερά και τα όσια, διότι τα ζητήματα της ενέργειας είναι και ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αλλά και την ίδια στιγμή ζητήματα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, τα ξεπουλά, διότι έχει τους δικούς της παππούδες. Έχει τα δικά της τζάκια. Αυτό δεν είναι δεξιό. Δεξιό είναι να κάτσουμε από το ένα τραπέζι, από τη μια πλευρά του τραπεζιού, ο Αρβανίτης, ο Κόκαλης και η Δούρου, και να μιλάμε, αν θέλουμε, περισσότερο Κέινς και λιγότερο Χάγεκ. Και εδώ απέναντί μας έχεις μια παρέα ανθρώπων όπου πραγματικά έκανε την πανδημία και την κρίση του κορονοϊού ευκαιρία για τους δικούς τους. Είναι άλλο πράγμα, πάει και στο ηθικό, ξαναλέω, πάει και στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, διότι τα ενεργειακά, το νερό, έτσι, δεν είναι μόνο το δικαίωμα του κάθε ενός, κάθε μίας από εμάς να έχει πρόσβαση. Είναι ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Και εμείς, εξ όσων γνωρίζω, δεν είμαστε η Ελβετία. Είμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά της Ιφιλίου, την Ανατολική Μεσόγειο, με ανοιχτά μέτωπα. Ένα ευτυχώς ως προδότες και οι τρεις μας το κλείσαμε, εννοώ με τη Συμφωνία των Πρεσπών, έχουμε όμως ανοιχτά μέτωπα. Και εδώ έχεις κάποιους τύπους, επαναλαμβάνω, με μιλίχιο ύφος, οι οποίοι μας ανοίγουν καινούργια θέματα. Πέτρο. Εγώ νομίζω ότι αυτό το κλείσιμο της πολιτικής καραντίνας τουλάχιστον, γιατί φαντάζομαι από Δευτέρα πλέον μπαίνουμε σε μια λιγότερο κλειστή φάση, θα δούμε πώς θα πάει, αλλά νομίζω ότι μας βγάζει σε έναν αγώνα ευθύς εξ αρχής, και είναι ο σωστός αγώνας αυτός για το περιβάλλον, μας βγάζει σε μια θα έλεγα ιστορική ηρωνία, γιατί το ότι κανείς δεν πρέπει να ξοδεύει μια καλή κρίση, ότι η κρίση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για αλλαγές, είναι η περίφημη φράση του Φρίντμαν πριν από 40 χρόνια και τώρα έρχεται να τον κυνηγήσει, γιατί αυτή η κρίση πραγματικά είναι μια μοναδική ευκαιρία να κινητοποιηθούμε, μοναδική και ίσως και φοβάμαι και τελευταία ευκαιρία, να κινητοποιηθούμε μαζικά και ριζικά για να αλλάξουμε πολύ όλο το σύστημα παραγωγής, οικονομίας και της κοινωνικής οργάνωσης. Αυτή λοιπόν την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε και πρέπει, όπως ξεκινήσαμε τώρα με αυτόν τον αγώνα ενάντια στο περιβαλλοντολογικό νομοσχέδιο, να συνεχίσουμε έτσι και να μείνουμε σε αυτόν τον αγώνα για τους επόμενους αρκετούς μήνες, για να βγούμε σε ένα νέο δρόμο που είναι απαραίτητος, και σε αυτό θα έχουμε κοντά μας όλη την προοδευτική Ευρώπη, όλο το κέντρο της Ευρώπης και σχεδόν και όλη την ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια. Ωραία. Εδώ κάπου πρέπει να το κλείσουμε αυτό. Ρένα, θέλω να κάνουμε μαζί μια κουβέντα για το τι είναι η δεξιά, να γίνει της κακομοίρας, δηλαδή να μακελιώ. Δυο μας όμως θέλω να είμαστε, έτσι, να γίνει ένα ιδεολογικό box πολύ ωραίο. Χρήσιμο είναι. Το λέω με πολύ θλίψη, με πολύ οργή, γιατί εγώ πιστεύω στη διάκριση αριστεράς-δεξιάς. Και γι' αυτό λέω ότι με αυτό το μόρφωμα των αντισηπτικών, των μασκών, και πάει λέγοντας, ας πούμε, και σε αυτό προστίθεται και ένα νομοσχέδιο που θεός να το κάνει περιβαλλοντικό. Δηλαδή, υπάρχει στο άρθρο 102 του νομοσχεδίου μία σειρά από φωτογραφικές
διατάξεις για ο Θεός να τις κάνει τουριστικού χαρακτήρα μέσα σε δάση, τα οποία εγώ, αγαπητέ Κώστα, αγαπητέ Πέτρο, ξέρω ότι εάν βογγίξαμε μια και δύο φορές με το Φαλιράκι και άλλες περιοχές έτσι, της πατρίδας μας που καταστράφηκαν, μεσοπρόθεσμα έδωσαν κέρδος σε κάποιους επιτίδιους και μας άφησαν πληγές για να τις επουλώσουμε, με το άρθρο 102 θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Να πάμε στη διαχείριση των απορριμμάτων. Γι' αυτό λέω, όσους αυτή τη στιγμή έχουν μπει στον κόπο να μας παρακολουθήσουν, με τον τέταρτο να λείπει, κάνω έκκληση να δώσουν το ελάχιστο χρόνο από αυτού που τους περισσεύει μέσα στον εγκλεισμό, για να καταλάβουμε ότι κανένας από τους τρεις μας που συζητάμε δεν συζητάει με τυφλή, στήρα, αντιπολιτευτική διάθεση. Ας συζητάει με αγωνία. Δεν είναι ο Κόκαλης του ΣΥΡΙΖΑ και η Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας. Είναι όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που σας είπα, κάποιες παραλίγο να την πάθουν σκόλια Λυκύκου. Είναι οι Ευρωπαίοι και πιστεύω ότι θα κάνουμε δουλειά. Και μου φαίνεται και λίγο παράδοξο ότι έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, μία γυναίκα η οποία υπήρξε πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και τουλάχιστον στα περιβαλλοντικά ζητήματα επέδειξε εξαιρετικό σθένος, αλλά ούτε μπροστά της ντρέπονται, να το πω απλά. Και πιστεύω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας... Κοίταξε, καλά το έχει πάει. Τώρα, με τις σκουριές δεν τα πήγε πολύ καλά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός. Αλλά σε γενικές γραμμές οι παρεμβάσεις της Προέδρου, και επειδή μιλάμε σε θεσμικότητα πια, είναι εξαιρετικές. Και χθες και για το θέμα της εργασίας, προχθές που κάνει δήλωση, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη εποχή, στην κατάλληλη θέση, η κυρία Σακελλοπούλου. Ελπίζω αυτό το στοίχημα πραγματικά να μας βγει για το καλό της δημοκρατίας. Είναι μια, είμαι πολύ έτσι, ικανοποιημένος βλέποντάς τη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Συγγνώμη, ξενοδοχοποιείτε το κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Ξενοδοχοποιείτε το κέντρο της Αθήνας. Πες, έχουμε λίγο χρόνο. Συγγνώμη, το παιδί. Συγγνώμη, κύριε. Λοιπόν, μιλάμε, αλλάζουν οι χρήσεις γης. Έτσι. Το κέντρο της Αθήνας θα γίνει ξενοδοχεία, που αν καταλάβαμε και από αυτό που επισυνέβη πάλι εντός της υγειονομικής κρίσης, που όταν αγωνιούμε να μην κολλήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε αν πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, να μην τα πλένουμε, να φοράμε μάσκα, να μην τη φοράμε. Είδατε τι έγινε με το ξενοδοχείο, το οποίο υπερβαίνει το ύψος της Ακρόπολης. Και έρχεται αυτό το νομοσχέδιο και σου λέει ότι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα είναι κανονικότητα. Χωρίς διαβούλευση, διότι μπορεί να απομουρλάθηκαν οι δημότες της Ευρωπαϊκής Μητρόπολης που λέγεται Αθήνας και οι υπόλοιποι επιστημονικοί φορείς και να λέει μισό λεπτό, ό,τι θα έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και πέρυξη της Ακρόπολης θα είναι ξενοδοχεία σαν και αυτό. Είναι, ξαναλέω, το καταλαβαίνω, έχω ανέργους πια στην οικογένειά μου λόγω της οικονομικής κρίσης, έχω ανέργους φίλους μου, ότι μπορεί να ακούγονται πολυτελή αυτά που συζητάμε. Αλλά θα έρθουν να κάτσουν πάνω και στην οικονομική κρίση και στην εργασία. Ξέρεις τι θέλω, θέλω λίγο, για σχολιάσαι το. Έλα, sorry. Όχι, ήθελα να το σχολιάσει αυτό και ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας επί τη ευκαιρία να μας πεις αν έχουμε και. Δώστε μας αυτό την εικόνα. Αν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την εικόνα που έχεις και την εμπειρία πια που έχεις, καλά έχεις εμπειρία κιόλας μεγαλύτερη από στον χώρο αυτό, έτσι κι αλλιώς μέσα από το κόσμο, έχουμε δυνατότητες ανατροπής. Έχουμε δυνατότητες να μπει stop απ' έξω προς τα μέσα. Ναι, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο, υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες και γίνονται διαδικασίες infringement. Δηλαδή, όταν παρεφεύγουμε από αυτές. Βέβαια, φαντάζομαι ότι μέχρι να μας απαντήσει η Επιτροπή και μέχρι να το λάβει υπόψη της, θα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να προχωρήσουμε σε ανέρεση ορισμένων σημείων αυτού. Εγώ ήθελα να πω για το θέμα της. Η συνέχεια αυτού του παλιού διλήμματος περί περιβάλλοντος ή ανάπτυξης και αυτό που τώρα εμφανίζεται ως πολυτέλεια. Πολυτέλεια είναι να κάνεις τα ίδια λάθη. Πολυτέλεια είναι να μην μαθαίνεις από τα λάθη σου. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η πράσινη κατεύθυνση. Συγγνώμη, πρέπει να καλωσορίσουμε τον Σωκράτη Θάμα. Άσε, ρε Σιδούρου. Κάνω hosting. Σου λέω τη δουλειά. Μα δηλαδή, αυτό πραγματικά ούτε μια έκπληξη δεν μπορεί να κάνω ξαφνικά. Δηλαδή, βγήκε και πα. Γεια συνέχισε, Πέτρο. Σοκράτη, θα σου πούμε, γεια σε λίγο μέσω.
Συζητάγαμε λοιπόν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και η άποψη είναι ότι η κατεύθυνση προς την πράσινη συμφωνία όχι μόνο δεν είναι πολυτέλεια, αλλά η μη κατεύθυνση προς αυτή θα ήταν αθέτηση καθήκοντος. Δηλαδή η κατεύθυνση πόρων σε κατευθύνσεις βιομηχανικές ή οικονομικές οι οποίες είναι ληξιτελείς και θα καταλήξουν σχολάζουσες περιουσίες είναι κατασπατάλης δημοσίου χρήματος. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος δρόμος, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Καλώς ήρθες. Κώστα, ναι. Αφού έχω μπει εδώ και ώρα στα παπούτσια σου, νομίζω ότι κάτι που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε και ας δώσουμε την πάσα στο Σοκράτη Φάμελο, είναι και η ιστορία με τις περιβόητες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς καταλαβαίνει πάλι αυτή η ιδιότυπη κυβέρνηση που, αγαπητέ Σοκράτη, κύριε Βουλευτά, συζητάγαμε ότι δεν είναι καν δεξιά, είναι κάτι άλλο. Πώς μπαίνει ακραία πάλι δεξιά και δημιουργεί ψεύτικα διλήμματα σε σχέση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ορυκτά καύσιμα, κλιματική ουδετερότητα, μείωση... Άτσε, Ρένα, σωστό, θα το πάρεις ο Κράτης. Όμως αυτό θα το αναπτύξουμε, δηλαδή σήμερα κάνουμε μια γενική και μετά έχουμε κομμάτι-κομμάτι να δούμε και θα δούμε πράγματα. Και εσύ θα έρθεις καλά με τον Πέτρο, το συστάμε συνέχεια και ο Σοκράτης και άλλοι σύντροφοι και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από τις επιτροπές μας. Όπως θέλω να μιλήσουμε για Πατούλη, δηλαδή περιφέρεια Αττικής, δηλαδή θα μου πει κάποιος κάτι, θα την ρωτήσεις. Είναι ένα κεφάλαιο μόνος του, μια ιστορία μόνος του. Είναι τα θέματα, τι να σου πω, από τα συσίτια μέχρι. Τι να πω. Οπότε δεν θα ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Σοκράτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτρεξες για να προλάβεις. Είχα και εγώ μια γωνία, μου στείλες το μήνυμα, δεν είπα εκεί, λέω θα προλάβω, θα προλάβω. Λοιπόν, τι γίνεται μέσα, πες μας τώρα. Κάνε μας και λίγο το ρεπόρτερ. Εντάξει, σήμερα συζητάγαμε για το περιβόητο αυτό νομοσχέδιο, το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο του Μητσοτάκη Χατζηδάκη. Νομίζω δεν πρέπει να το χρεώνουμε μόνο στον κύριο Χατζηδάκη, γιατί είναι σίγουρο ότι έχει την έγκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα μπορούσε κάποιος να περάσει νομοσχέδιο με περιορισμένη σύνθεση της Βουλής, με περιορισμό της διαβούλευσης, ενώ η κοινωνία δίνει τη μάχη για τη ζωή της. Ακόμα είμαστε στα δύσκολα και να μην το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη μεριά, το νομοσχέδιο αυτό αποκαλύπτει δύο βασικές νοοτροπίες, θα έλεγα, αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Από τη μια μεριά είναι αυτή η επιφανειακότητα ότι δεν μας νοιάζει τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αλλά όλα μπαίνουν στο βωμό της επικοινωνίας και του πολιτικού κέρδους και κόστους. Και δεν, ειλικρινά, είναι τόσο πρόχειρο και αποσπασματικό και θα δημιουργήσει τέτοια βραχυκυκλώματα που όχι ανάπτυξη, ούτε η επιχειρηματικότητα θα πάει μπροστά, αλλά θα τακτοποιηθούν πιθανά κάποιοι πολύ κολλητοί του συστήματος, αλλά δεν έχει ούτε καν επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό είναι το πρώτο που βλέπω και γι' αυτό θα έλεγα στη Ρένα, ως γενική απάντηση σε αυτό που έφυξε προηγουμένως, ότι ναι, θα δημιουργηθούν πάρα πολλές συγκρούσεις και πάρα πολλές αντιθέσεις, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν την ενδιαφέρει να φτιάξει ένα δρομολόγιο έστω μιας νεοφιλελεύθερης λογικής. Έχει κάτι πολύ πιο επιφανειακό, αλλά και πολύ πιο εσχρό εκ τούτου, πολύ πιο ανήθικο σαν πολιτικό μοντέλο, σαν εργαλείο πολιτικής. Όμως το δεύτερο που δείχνει αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι για τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Μητσοτάκη το περιβάλλον είναι εμπόδιο σε αυτό που αυτοί νομίζουν ότι είναι ανάπτυξη. Ξέρετε, κάνουμε πολλές φορές το λάθος να λέμε ότι το περιβάλλον είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη του κυρίου Μητσοτάκη. Μα δεν είναι ανάπτυξη αυτό το οποίο έχουν στη λογική τους. Αλλά σε αυτό που σκέφτονται ως άσκηση πολιτικής, ναι, το περιβάλλον της χώρας μας είναι εμπόδιο. Και προσπαθούν λοιπόν με το νομοσχέδιο αυτό ήταν σχήμα λόγου στην ανάπτυξη. Ήταν πολλά σχήμα πλήγματα σε μία λογική όμως. Να μειώσουν οι δημόσιες πολιτικές περιβάλλοντος, να μειώσουν το μέγεθος και την παρέμβαση του δημοσίου σε πολιτικές και να πουλήσουν κομμάτια του δημοσίου. Και τα τρία. Κοιτάξτε, Σοκράτη, τώρα δεν ξέρω. Το σύστημα θα τακτοποιηθούν και διάφοροι οι οποίοι βοήθησαν να βγει ο κ. Μητσοτάκης στην κυβέρνηση. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, αν είναι η ανάπτυξη του κ. Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν έχω πει. Εγώ σα ακούω μια χαρά. Μην είμαστε οκ. Το θέμα είναι αν είναι στην ανάπτυξη του κ. Μητσοτάκη με την ευρία έννοια του όρου. Αυτό είναι το ένα ζήτημα, γιατί εδώ φαίνεται καθαρά ότι είναι θέμα deal. Δηλαδή, είναι θέμα συμφερόντων που εξυπηρετούνται. Δεν είναι αυτό που έλεγες, δηλαδή, ή μάλλον είναι αυτό που έλεγες, Ρένα, ότι έχουμε μια άλλη αντίληψη σε ένα θέμα και συγκρουόμαστε να δούμε ταξικά πολιτικά. Εδώ κρύβονται και από κάτω συγκεκριμένες. Καταλαβαίνει όποιος μας παρακολουθεί βεβαίως ότι αυτά που έλεγα πριν δεν ήταν σε συνεννόηση με τον Φάμελο και τον Σοκράτη ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε όπως με την αρχαιολογική έννοια του όρου, γιατί υπουργός αυτό σημαίνει υπηρετώ το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Λέγαμε λοιπόν, αγαπητέ Σοκράτη, πριν μπεις και εσύ στην κουβέντα, ότι εδώ δεν έχουμε κλασική διάκριση μια νεοφιλελεύθερη προσέγγιση με μια σοσιαλδημοκρατική αριστερή. Εδώ έχουμε business as usual,
ότι το περιβάλλον και το ενδιαφέρον του κύριου Μητσοτάκη και το περιβάλλον είναι υποκριτικό, είναι προσχηματικό και έχει μεγάλους χαμένους στο περιβάλλον, τους πολίτες, αλλά μάλλον θα έχει μεγάλους κερδισμένους τους δικούς του. Το λέγαμε και ήρθες να το επιβεβαιώσεις με επιθετικούς προσδιορισμούς εξίσου ηθικούς και όχι πολιτικούς για το υποκριτικό και όχι μόνο αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές στη Βουλή. Αυτό που κάνει αυτό το νομοσχέδιο είναι να εφαρμόσει μια λογική μπάτη σκύλια λέστε. Επειδή όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε όλα τα μοντέλα ανάπτυξης οικονομίας και πολιτικής, με βάση το βασικό κριτήριο της σχέσης κεφαλαίου εργασίας, πρέπει να έχεις ανάπτυξη, παραγωγική βάση και ανάπτυξη εργασίας. Εδώ δεν θα έχουμε τέτοιο προγραμματισμό. Mm. Το μπάτε σκύλια λέστε είναι να πάρουμε τα γρήγορα κομμάτια αυτά που έχουν την υπεραξία στον αφρό, αλλά να μην κάνουμε ουσιαστική πολιτική. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την απολιγνητοποίηση της χώρας μας, την επιτάχυνση απολιγνητοποίησης στο βήμα του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, μόλις εκλέχθηκε η κυβέρνηση, σε δύο μήνες. Και σας λέω ότι αυτό δεν ήταν γνώση των υπουργών, ούτε ήταν τμήμα ενός σχεδίου. Ήταν ένα τμήμα ενός επικοινωνιακού σχεδίου, αλλά δεν είναι τμήμα ενός σχεδίου ανάπτυξης και περιβαλλοντικού. Με αποτέλεσμα την άλλη μέρα ο Υφυπουργός Ενέργειας στο Συμβούλιο Υπουργών να πει άλλα χρονοδιαγράμματα. Και τώρα, 10 μήνες μετά, να μην έχουμε ακόμα προγραμματισμό για τη μετάβαση των περιοχών αυτών στην μεταλλιγνητική περίοδο. Που εμείς λέμε ναι, να πάμε γρήγορα στη μεταλλιγνητική περίοδο. Θα μπορούσε κάποιος να πει και αύριο να πάμε. Έχουμε τον τρόπο να παράγουμε ενέργεια πρώτον και να ζουν οι άνθρωποι σε την περιοχή. Εμείς λέμε ότι ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό. Και η θέση εργασίας. Η θέση εργασίας είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Το έχει βάλει και ο Πέτρος αυτό πολλές φορές αυτό και στην Ευρώπη. Μα μαζί το συζητήσαμε και στην Ευρωβουλή. Είχαμε πάει μαζί. Γιατί εμείς είχαμε δρομολόγιο. Καταρχήν πρέπει να σας πω κάτι απίστευτο. Ξέρετε ότι εδώ και δύο χρόνια, όχι, 1,5 χρόνο, είναι 30 στην αρχή και 60 σήμερα εκατομμύρια ευρώ για τις περιοχές αυτές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος παγωμένα που τα μαζεύαμε ακριβώς και το είχαμε δώσει και το. Είχαμε βγάλει υπουργική απόφαση με τον Γιώργο Σταθάκη για την μετάβαση των περιοχών αυτών. Δεν θα μπορούσαν έστω αυτά να δοθούν για το δικό τους μοντέλο ανάπτυξη. Λέω ένα παράδειγμα. Για το δικό τους μοντέλο. Να σου πω, Σοκράτη, θα το πάρει πίσω. Αυτό που η έκκληση που μας μετέφερε ο Πέτρος πιο πριν από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις από να σταματήσει τη διαδικασία, τι συζητάνε, θα το πάνε μέχρι τέρμα για ψήφιση. Φαίνεται ότι. Ναι, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι συνεχίζουν. Εγώ πρέπει να σας πω ότι η τοποθέτησή μου σήμερα έκλεισε με το ότι. Πάρτε το πίσω, δεν θα νομιμοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο. Πολλοί λένε γιατί είστε μέσα. Ναι, είμαστε μέσα γιατί αλλιώς δεν ακουγόταν καθόλου η φωνή. Ούτε των κινημάτων, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω ότι εγώ σήμερα διάβασα την επιστολή που έστειλαν οι εργαζόμενοι από όλες τις περιοχές Natura της Ελλάδας, διότι δεν τους καλέσαν στη διαβούλευση. Όπως δεν θέλανε μέχρι τελευταία στιγμή να καλέσουν τους προέδρους των περιοχών Natura, έχουμε 36 φορείς όλη την Ελλάδα, όπως και το συνήγορο του πολίτη. Δηλαδή πίεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθουν και να σας πω. Ποιους δεν καλέσανε? Δεν καλέσανε το Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Δεν καλέσανε το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Δεν καλέσανε κανένα σύλλογο χωροτακτών ή πολεοδόμων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ κατανοώ ότι επειδή το νομοσχέδιο αυτό έχει 30 θέματα και παραπάνω, 130 άρθρα, εκ των οποίων τα 50 μπήκανε Παρασκευή 12.30 ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Όλα αυτά βράδυ το κάνουμε. Και την εβδομάδα την περάσανε όλα βράδυ. Ναι, ναι, σκοστά. Νύχτα κλείνονται δουλειές, λέει το τραγούδι. Παλιό, λαϊκό. Είναι η εβδομάδα μετά το Πάσχα, μέσα στην πανδημία, με περιορισμό λειτουργιών στη Βουλή και σε όλη την κοινωνία. Δεν έχει περάσει ένα μήνα από τη Βουλή κανένα άλλο νομοθετικό έργο πέρα από την αντιμετώπιση της πανδημίας. Κακώς η ποινική, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά είχαμε συμφωνήσει να περνάνε. Δύο βουλευτές στην Επιτροπή από το ΣΥΡΙΖΑ και περνάνε 130 άρθρα που τα 50 δεν τα ήξερε. Ούτε ο Δήμος τον οποίο αφορούσαν. Δηλαδή, φανταστείτε ότι υπάρχει ένα άρθρο που αλλάζει τις χρήσεις γης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ερώτησε ο Νάσος Ηλιόπουλος τη Δευτέρα το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας, αν το ήξερε ο Δήμος Αθηναίων, και του είπε: θα το ψάξουμε ο κ. Μπακογιάννης. Ζητήσαμε να έρθει ο κ. Μπακογιάννης στη Βουλή, δεν τον καλέσανε. Τι να σας πω. Παιδιά, πρέπει να κλείσω δυστυχώς. Σοκράτη, το είπα και στην Ρένα, θα την ξανακάνουμε την κουβέντα από Δευτέρα. Έχασες. Αλλά εμείς κερδίσαμε. Ότι... σήγαμε στο τέλος και μας έδωσε και την εικόνα για το συμβαίνει. Νομίζω ότι από Δευτέρα το βάζουμε μπροστά. Δύο είναι για μένα τα βασικά ζητήματα. Τρία, οι εργασιακές σχέσεις. Το δεύτερο, το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο και το νομοσχέδιο αυτό για το περιβάλλον. Αυτά δηλαδή τα τρία τα έχω στο μυαλό μου και πρέπει να τα εκλαϊκεύσουμε για πολύ. Κατά τη γνώμη μου. Πότε ψηφίζετε, Σοκράτη, πότε ψηφίζετε? Ψηφίζετε λογικά την Τρίτη. Πάντως πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι τρεις μας που μας βλέπεις εδώ, Κωστή. Ξεκινήσαμε να βγάζουμε και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας την είδηση αυτού του νομοσχεδίου. Δεν ξέρω αν το είπατε νωρίτερα. Γιατί δεν. Όχι. Νομίζω ότι πρέπει να μάθει η Ευρώπη
και να ξεκαθαριστεί αυτό το fake περιβαλλοντικό προσωπείο του κυρίου. Τα κάνει ο Πέτρος αυτά. Ο Πέτρος έχει κάνει φασερία για αυτά. Τώρα τα λέω εγώ για να μην τα δεν τα λέει. Αυτός είναι και παρά είναι σεμνός. Πέρα του δέοντος δηλαδή. Πέρα του δέοντος. Ο Πέτρος σε όλα τα θέματα έχει διευθυνοποιήσει τα ζητήματα. Πόσο μάλλον αυτό. Δηλαδή και το θέμα της μεταλιγνίτη εποχή. Το ξέρεις εσύ. Ναι. Έχει αξία που εμείς έχουμε μεγάλη ομάδα στο. Η ομάδα μας είναι μεγάλη αναλογικά. Στην QNGL, 6 ευρωβουλευτές, και έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε. Και έχουμε άνθρωπο που ασχολείται με το περιβάλλον. Εγώ, να επιτρέψω εδώ τώρα να πω. Η ομάδα, δηλαδή. Ναι, πρέπει να το πω, να είμαι ακριβοδίκαιη, για να μην κάνω και αυτά που έχω υποστεί. Από τη στιγμή που ανέλαβα σε επίπεδο κόμματος και πολιτικής γραμματέας και πολιτικού συμβουλίου το χαρτοφυλάκιο για την κλιματική κρίση, το περιβάλλον και την ενέργεια, θέλω να πω ότι είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα της αριστεράς που έχω υπηρετήσει εγώ αρκετά χρόνια πια, έτσι. Η συνεργασία που έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κοινοβουλευτικής ομάδας, και εδώ και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα παιδιά της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου οποιαδήποτε στιγμή έχω σηκώσει το τηλέφωνο, έτσι, τα αντανακλαστικά τους ήταν εξαιρετικά. Και για μένα, έστω και αν άργησε η αριστερά, όπως υπενόησα στην αρχή της κουβέντας μας, να βάλει ως προτεραιότητα τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, του περιβάλλοντος, ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε τους τελευταίους μήνες είναι ένας τρόπος που ποιεί, αν θέλετε, και ένα διαφορετικό ηθικό υπόδειγμα άσκησης πολιτικής. Και αυτό θα είναι παρακαταθήκη για το μέλλον, σε όλους τους αγώνες που πρέπει να δώσουμε. Γεια σας, ευχαριστώ. Ναι. Συγγνώμη γιατί δεν θα προλάβω. Γιατί Κώστα σταμάτησε και μία βίαιη περίοδο ενώ ξενού συνεδρίου. Και κάποια στιγμή πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά. Λοιπόν, για μένα το συνέδριο δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζει ο προσφυγιακός διάλογος σε αυτές τις συνθήκες. Και αυτή η εκπομπή, εκπομπή είναι μέσα στο κομμάτι αυτό. Είναι στο πλαίσιο της θέλω να ευχαριστήσω και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και την ομάδα του πρώην Υπουργού και νυν Τομεάρχη και τον Πέτρο τον Κόκαλη και την ομάδα του για τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και άρα υπάρχει ελπίδα. Και ένα τελευταίο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τον Γιώργο Πιαντέ. Σε βλέπω να πάτε μπροστά στο κόκκινο. Είμαι από εκείνες, Κώστα, που λέω ότι όχι, δεν υπάρχει το ουδής αναντικατάστατος. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναντικατάστατοι. Συμφωνώ. Λοιπόν, κάθεσαι μπροστά σε μια ταμπέλα που λέγεται στο κόκκινο και ο Γιώργος από τη Δευτέρα δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχει σπείρει. Και... Ναι. Δεν φεύγουν αυτά, ρε, να ξέρεις, δεν φεύγουν. Μας πονάνε, αλλά δεν φεύγουν. Τα περπατάμε μαζί. Τα είπαμε αυτά. Παιδιά, θα είστε. Περπατάμε μαζί. Μας πονάει πάρα πολύ. Καταρχήν, τη μέρα που έλεγα εγώ για τον Γιώργο, έλεγα αυτό, ότι ο ήχος που έρχεται στα αυτιά σας είναι επειδή είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι πάντα εδώ. Γιατί είχε άποψη ο Γιώργος. Πέρα ότι ήταν αυτός που ήταν άνθρωπος δικός μας της αριστεράς, ένας καλός άνθρωπος. Άσε τώρα, με συγκίνησες πάλι εσύ. Γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Χαρά, καλό βράδυ. Γρήγορα, τρέχουμε σήμερα, καθώς έχουμε πολλούς φίλους και συντρόφους και γρήγορα πάω στον Τάσο Πετρόπουλο. Τάσο, καλώς ήρθες. Και ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είχαμε χθες ανακοινώσει του Υπουργείου Εργασίας και του κ. Βρούτση, έτσι να δούμε λίγο δύο-τρία ζητήματα καταρχήν και να ενημερώσω και τους ακροατές και τηλεθεατές ότι ήδη και με δικιά σου πρωτοβουλία προετοιμάζει το γραφείο αυτό που λέγαμε και το παρατηρητήριο εργασίας, απασχόλησης και εργατικών δικαιωμάτων και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Αυτά τα δύο έτσι τα βάζω εγώ σαν πρόλογο, οπότε σου δίνω γρήγορα το λόγο. Έχουμε κάνει μια διαπίστωση η οποία επιβεβαιώνεται συνεχώς ότι το κεφάλαιο όχι στο χωριό που λέγεται Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη πάνω απ' όλα και στον κόσμο, επιζητά να αποκτήσει την παντοδυναμία του χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς έλεγχο και αυτό σημειώνεται ήδη στη χώρα μας με τις εξαγγελίες του Βρούτση, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θεωρεί επάνωδο στην κανονικότητα την επανέναρξη της απασχόλησης όσων ήταν σε αναστολή με μειωμένο χρόνο εργασίας, με μερική απασχόληση, εκπεριτροπή σε εργασία και με μειωμένο μισθό. Και αυτό λέγεται επιστροφή στην κανονικότητα. Επομένως, δεν πέρασε ούτε ενάμιση μήνας για να αποδειχθεί ότι οι τάχα δεσμεύσεις της κυβέρνησης για προστασία των μισθωτών και των όρων εργασίας αποδείχθηκαν ψευδείς υποσχέσεις, διότι
με την εξαγγελία που ήδη έχει κάνει. Μένει να δούμε την πράξη του νοθετικού περιεχομένου στην πληρότητά της και τις υπουργικές αποφάσεις που θα τις συνοδεύουν, για να επιβεβαιωθεί ότι αυτό που λέει 40% τουλάχιστον επάνωδο στην εργασία των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που ήταν σε αναστολή, δίνει το περιθώριο αυτό το ποσοστό να απασχολείται και μερικώς και να απασχολείται με μειωμένη αμοιβή. Η συμπλήρωση της αμοιβής θα την κάνει με το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, είναι το πρόγραμμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει προκειμένου να καλύψει μισθούς ως προς την ελάττωσή τους που θα επέλθει λόγω μειωμένης απασχόλησης. Αυτό εμείς είχαμε πει, ότι... είχαμε πει για το ΣΟΥΡ, είχαμε βγάλει ανακοίνωση, αν θυμάσαι καλά, ότι το ΣΟΥΡ δεν είναι επαναλήφθη, είναι το παγίδα, ακριβώς. Είχαμε πάρει θέση. Και θα έπρεπε να καλύπτεται, θα έπρεπε να καλύπτεται το σύνολο της αμοιβής και να στηρίζεται πραγματικά η εργασία. Εδώ φαίνεται, αχνοφαίνεται και μένει να δούμε με πληρότητα την αντίληψη που κυριαρχεί στη Νέα Δημοκρατία και φοβάμαι ότι θα επιβεβαιωθούν οι κίνδυνοι που περιγράφαμε ότι θα επέλθουν ως προς το τι θα συμπεριλαμβάνει ο μισθός, αν πραγματικά θα είναι πλήρης η αμοιβή, διότι δεν είναι μόνο το 40% τουλάχιστον που λέει, μπορεί να είναι και το 60% ή μπορεί να έχει το 70% των απασχολούμενων με μερική απασχόληση, προκειμένου να παίρνει ένα μέρος της αμοιβής των απασχολούμενων ο εργοδότης μέσω των προγραμμάτων ΣΟΥΡ. Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι επανέρχεται η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, η πληρωμένη μικρή απασχόληση, η μισή αμοιβή για μισή δουλειά, η κλάσμα αμοιβής για κλάσμα δουλειάς και καμία σιγουριά μετά την 31 Μαΐου, καθώς από εκεί και μετά δεν τέθηκε κανένας κανόνας προστασίας, αντιθέτως τίθεται ως όριο χρονικό αυτής της σχετικής προστασίας η 31 Μαΐου. Σαν να πρόκειται για το τέλος της ασφαλούς εργασίας όσο μπορείς να ήταν ασφαλής την ημέρα αυτή. Και είναι ένα θέμα που σχετίζεται και με την διάρκεια παράτασης των κανονιστικών όρων των συμβάσεων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που προαναγγέλθηκε ότι συμπεριλαμβάνεται και μια ρύθμιση για την παράταση των κανονιστικών όρων, όχι παράταση των συλλογικών συμβάσεων των ίδιων, αλλά των όρων των συμβάσεων. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι μετά τον Ιούλιο δεν θα υπάρχει σε ισχύ κανονιστικός όρος, αν δεν μεσολαβήσει η συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για τις κλαδικές συμβάσεις. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει νέα κλαδική συλλογική σύμβαση που θα ορίζει εκ νέου τους όρους εργασίας. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπό τις συνθήκες της τρέχουσες στην οικονομία και υπό την πίεση των προβλημάτων ελλιπούς λειτουργίας της αγοράς, οι όροι πάνω στο πλαίσιο αυτό και στο περιβάλλον που έχουν διαμορφωθεί δεν θα είναι ούτε καν ίδιοι. Θα είναι μάλλον δυσμενέστεροι. Δεν μπορεί να συμφωνηθούν δηλαδή όροι εργασίας από κλαδικές, από κλάδους παραγωγής, από επιχειρήσεις κλάδων που πλήττονται. Ήδη δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει κλάδους που δεν πλήττονται. Τι όρους εργασίας θα συμφωνήσουν στην παρούσα φάση? Θα έπρεπε, θέλω να πω, όλες οι συλλογικές συμβάσεις και οι όροι εργασίας να παραταθούν τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του έτους 2020, βλέποντας ποια θα είναι η κατάσταση. Αν είχαμε μια κυβέρνηση που νοιάζεται για την προστασία των δικαιωμάτων στην εργασία, εν τέλει για την προστασία της ίδιας της οικονομίας, γιατί χωρίς μισθούς η οικονομία δεν κινείται, με ανεργία που θα καλπάζει η οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει, θα έπρεπε να υπάρξει πραγματικά πρόνοια για την συμπερίληψη όλων των όρων εργασίας που υπήρχαν στο περιεχόμενο των κανονιστικών ρυθμίσεων μέχρι τη λήξη του 2020 τουλάχιστον και μέχρι τη λήξη της πανδημίας οπωσδήποτε. Τάσο, μένω εδώ. Ήθελα έτσι το πρώτο σχόλιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, μάλλον την ημέρα που θα δούμε την ΠΝΠ, για να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα. Θα ήταν καλό. Ακριβώς. Δώσαμε όμως μια εικόνα στον κόσμο να καταλάβει τι του έρχεται. Νομίζω ότι μόλις έχουμε την ΠΝΠ,
ουσιαστικά θα κάνουμε και εκπομπή. Αν είναι τη Δευτέρα, θα κάνουμε τη Δευτέρα. Αν την Τρίτη, θα βγούμε την Τρίτη. Μόλις έχουμε την ποινική για να πάμε βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι. Διάθεσή σου, Κώστα. Και... Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Τασού. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτές τις μέρες οι πόλεις μας είναι άδειες. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν σταμάτησαν ποτέ να εργάζονται για να τις κρατήσουν ζωντανές. Η πραγματικότητα που ζούμε μπορεί να έχει αλλάξει. Εκείνο όμως που δεν θα αφήσουμε να αλλάξει είναι το δικαίωμα στην εργασία. Θέλουμε να επιστρέψουμε όλοι και όλες στις δουλειές μας υγιείς και με αξιοπρέπεια. Φέτος, η 1η του Μάη είναι διαφορετική. Δεν θα επιτρέψουμε να οδηγήσουν τα όνειρά μας στο περιθώριο. Αγωνιζόμαστε για τη ζωή. Αγωνιζόμαστε για δουλειά με δικαιώματα.